διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης και όπως είχαμε υποσχεθεί, συνεχίζουμε με την εκπομπή και τον τρόπο που συζητούσαμε την Παρασκευή, το τελευταίο εβόλιο, οδεύοντας προς το εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Δημήτρης Παπαδημητράκης, όπως ήταν. Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος, ναι. Είδες. Εγώ του έχω κάνει όλους Δημήτρηδες. Και όμως έχει συμπέσει. Καλό είναι. Λοιπόν, καλό είναι. Και ο Δημήτρης ο Κυπριώτης, που είναι μαζί μας, και στα πλήθρα ο Μιχάλης Ραχανάς. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι μας, θα παρακαλέσω καταρχήν τον Δημήτρη τον Καζάκη να μας δώσει το στίγμα μας στο τηλεφωνικό και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά περιμένετε, σας παρακαλούμε πρώτα για λίγη ώρα να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο το θέμα, πώς πάμε στο εθνικό νόμισμα, πώς θα πρέπει να μην φοβόμαστε, διότι μας φοβίζουν. Μόλις χτες άκουγα ένα καθηγητή σε αντιπαράθεσή του με τα χρηματοκοπία και λοιπά και το λαφαζάνι και τα λεφτά που θα κλέβαν από εκεί μέσα, να μιλάει και να φοβίζει τον κόσμο και να λέει του λαφαζάνι δεν θα μιλάς διότι καταστρέφεις την Ελλάδα και είσαι προδότης. Να τρομοκρατούνε, μας τρομοκρατούνε. Δεν τους φοβόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι οδεύοντας προς το εθνικό νόμισμα οδεύουμε προς τη σωτηρία της πατρίδας. Λοιπόν, Δημήτρη, σ' ακούμε, ναι, για την επικοινωνία μας. Καταρχάς να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email της εκπομπής που λέγεται μικρόφωνο DK και έχουμε email αρκετά, ορισμένα πάρα πολύ σοβαρά τα ερωτήματα που συμπληρώνουν αυτά που λιγάνουμε εδώ. Καλό είναι να αναφερθούμε. Στο email της εκπομπής που είναι μικρόφωνο με κάπα, μικρόφωνο dk@gmail.com, μπορείτε να επικοινωνήσετε και επιπλέον ζωντανά στο 210-34-28-676. Να, πριν πάμε όμως παρακάτω, να διαβάσω ένα μήνυμα από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σε όλους. Πριν 8 λεπτά, κύριε Καζάκη, επιτρέψτε μου να ζητήσω την άποψή σας σε ένα θέμα λίγο διαφορετικό από αυτό που έχετε θέσει στη σημερινή εκπομπή. Έχω δύο φίλους οι οποίοι διαφωνούν με τις απόψεις σας για εθνικό νόμισμα για διάφορους λόγους. Δικαίωμά τους. Είδαν όμως πρόσφατα ένα απόσπασμα από το Μακελιό, το οποίο είναι από πέρυσι το καλοκαίρι, όπου ο Χίες έλεγε χαρακτηριστικά: αφήστε τους λομπίστες της δραχμής, σαν τον Καζάκη, ο οποίος έχει βγάλει τα λεφτάκια του έξω και περιμένει να γυρίσουμε στη δραχμή για να πλουτίσει εκείνος και άλλα 5 άτομα. Να τα αφήσει αυτά το δεξί χέρι του Κοντομπινά. Στη δραχμή δεν πας τώρα. Προετοιμάζεις 2 χρόνια την εθνική παραγωγή και μετά πας στη δραχμή. Και υιοθέτησαν και ήδη την άποψη αυτή, η οποία δεν έχει καμία βάση. Παρακολουθώντας σας από το 2011, έχω τη δυνατότητα να απαντήσω όλες αυτές τις μπαρούφες του Χίου, αλλά θα ήθελα πολύ ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς για όλα αυτά και σχετικά με την οικονομική εκτίμηση που έκανε ο Χίος σχετικά με την εγχώρια παραγωγή.
Βεβαίως ο Χίος δεν τον εκτιμώ καθόλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν υπόδικος με όλα αυτά που έχει κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε σε συγκεκριμένη ζήτημα. Γιατί δεν μας λέει πόσα λεφτά έχω βγάλει έξω? Και αν είχα βγάλει λεφτά. Δημήτρη, να κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα, ναι. Καλημέρα και από μένα. Κοίταξε να δεις. Για το συγκεκριμένο, για να είμαστε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει, έγινε άμεση ενέργεια από σένα και όχι μόνο από σένα, και από άλλους άγνωστους ανθρώπους έκαναν άμεση ενέργεια, και μετά αμέσως από μία μέρα και στο μακελιό αλλά και στα προφορικά ανακάλεσε και είπε: εντάξει ρε παιδιά, και ένα αστείο μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, άρα δεν αξίζει κιόλας, ναι, να απλά να πάμε τώρα στην ουσία του ζητήματος. Στην ουσία, γιατί αν ρε παιδιά είχα βγάλει εγώ λεφτά έξω, είχα λεφτά έξω. Να μας δώσουν και ο Κακομοίρης ο Λαφαζάνης έχει 50.000 έξω σε λογαριασμό στο εξωτερικό, και τον έχουν κάνει, και εγώ το, αλλά εγώ από μια άλλη σκοπιά, τον έχουν ξεσκίσει κυριολεκτικά. Εάν μου βρίσκανε εμένα λεφτά έξω, δεν θα ήμουνα στα μανταλάκια αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, λέω. Παρ' όλα αυτά όμως, και αυτό δεν το θεωρώ πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θεωρώ πρόβλημα το ότι κάποιος προσπαθώντας να σώσει τα χρήματά του στην Ελλάδα τα έβγαλε έξω. Μα το συνηγορούσα εγώ από το 9. Όποιος ερχόταν και μου έλεγε, μου έλεγε τι να κάνω τα λεφτά μου, πάρτα και κοπάνα την. Γιατί θα πρόκειται για. Από το 9 το έλεγα εγώ. Λοιπόν, προς Θεού δηλαδή δεν θεωρώ πρόβλημα. Βεβαίως θεωρώ πρόβλημα τους λοποδίτες που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω. Ναι, αυτό είναι η ιστορία και θέλει φορολογία, ειδική πολιτική προστασία κτλ. Πάμε τώρα στην ουσία. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος μέγας οικονομολόγος, γιατί αυτή η θέση είναι η θέση της φασιστικής Χρυσής Αυγής. Αυτό ακριβώς που είπε ο Χίος τότε ήταν η θέση της Χρυσής Αυγής. Για να μην μπει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, λέει κάτσε να αναπτύξουμε πρώτα εθνική παραγωγή και μετά θα σε βγάλω σε εθνικιστικό κράτος, δηλαδή θα σε βγάλω σε χούντα. Αυτή είναι η επίσημη θέση. Μπείτε στο επίσημο πρόγραμμά της να το διαβάσετε. Τώρα προσέξτε τώρα. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν να αναπτύξει εθνική παραγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ευρώ? Γιατί αν το κάνουμε αυτό το πράγμα, μαγικά. Δημητρία, αν μπορούσε να σου εξηγήσει, θα το είχαν κάνει. Τι να εξηγήσει, όχι, θέλω να πω. Ρητορικό, δεν είναι το χείο. Εμείς τώρα θα κάνουμε. Τι κάνουν αυτοί, το βλέπει ο κόσμος, θα τρώει στο κεφάλι κάθε μέρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί χρειάζεται καθεστώς προστασίας χώριας παραγωγής για να μπορεί να υπάρξει εθνική παραγωγή. Βέβαια. Το ότι χάσαμε την εθνική παραγωγή δεν είναι γιατί κάποιοι ήταν ανίκανοι, αλλά γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα καθεστώτος προστασίας. Ένα απλό παράδειγμα να σας δώσω. Ένα απλό παράδειγμα να σας δώσω. Το ότι, τι σημαίνει καθεστώς προστασίας. Σημαίνει όταν έρχεται εδώ η Siemens και μας πουλάει 40% πιο ψηλά τις τιμές των δικά της προϊόντα που είναι μονοπωλιακές κατάστασεις στην Ευρωζώνη, και στην ίδια ώρα η ίδια πουλάει 40% πιο φτηνά στη Γερμανία, με συγχωρείτε, ο δικός μου παραγωγός δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή η παραγωγή μέσα στη χώρα δεν μπορεί να σταθεί. Το ίδιο συμβαίνει με τις μεγάλες εταιρείες. Η Lidl, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός άδικο, έτσι, είναι γνωστό, είναι τακτική εκτός άδικου. Δείτε τις τιμές που πουλάει στη Γερμανία. 35-40% κάτω. Κάτω από εκεί είναι και καλύτερο υλικό. Μπορώ να σταθώ. Πάμε παρακάτω τώρα στις ελληνικές λεγόμενες επιχειρήσεις, μέσα εισαγωγικά ελληνικές. Δείτε η Φάγε πόσο πουλάει τα γιαούρτια της στη Βουλγαρία. Δεν σας λέω μακριά, και το γάλα της στη Βουλγαρία. Το πουλάει 30-40% πιο φτηνά. Είναι δυνατόν να σταθεί παραγωγή? Με τίποτα. Δεν πρόκειται να σταθεί, και ιδιαίτερα σε μικρά μεγέθη. Γιατί μας ενδιαφέρει η παραγωγή να είναι σε μικρά μεγέθη. Γιατί αν δεν είναι σε μικρά μεγέθη, δηλαδή όχι σε μεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου, γιατί αντίστοιχα έχουμε συγκεντρώσεις δύναμης, εξαγοράς, πράγματα. Μικρά μεγέθη για να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να σταθεί. Να μπορεί να σταθεί. Γιατί αν θέλετε να βρούμε πού βρίσκεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, η περιβόητη, είναι μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ιδιωτική πρωτοβουλία στις μεγάλες δεν πρόκειται να βρεις. Στις μεγάλες ο επιχειρηματίας κατά πάσα πιθανότητα είναι αποστασιοποιημένος από την επιχείρηση του. Ούτε συνδέεται η τύχη του με την επιχείρηση. Είναι πλέον επενδυτής. Δεν έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί η επιχείρηση, τι προϊόν παράγει και ποιο είναι το επιχειρηματικό της κέρδος. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να κατεβάσουμε τα μέσα με τα μεγέθη. Αυτό λοιπόν. Εγώ θα παρακαλούσα νεότερα μηνύματα να αρχίσουμε να λαμβάνουμε μετά από λίγη ώρα και να επανέλθουμε στο οδεύοντας προς το εθνικό νόμισμα, και εγώ μαζί με τον Δημήτρη τον στρατηγό θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε
αυτά που είπαμε την άλλη φορά, για να δώσουμε και το νήμα σε κάποιους που ενδεχομένως μας ακούνε μόνο σήμερα. Στην προηγούμενη μας λοιπόν εκπομπή, αφού μιλήσαμε για την προετοιμασία που θα χρειαστεί για να ξεκινήσει μια πολιτική, μια νέα κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, η οποία είναι αποφασισμένη να μας οδηγήσει σε εθνικό νόμισμα, μετά από την προετοιμασία μιλούσαμε για τις πρώτες ενέργειες του πρώτου αμέσως 24ωρου. Γίνονται εκλογές την Κυριακή, τι γίνεται τη Δευτέρα το πρωί, ποιες θα είναι οι πρώτες αποφάσεις. Και είπαμε ότι το πρώτο και το κυριότερο θα είναι η κατάργηση του μνημονίου. Τα λέω επιγραμματικά, θα μας τα επεξηγήσει πολύ σύντομα μετά ο Δημήτρης ο Καζάκης. Το δεύτερο θα είναι ανακοινώσεις αυτών των αποφάσεων σε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και Ευρώπη, ότι ταυτόχρονα το χρέος δεν το πληρώνουμε, καταργείται το χρέος το οποίο είναι και επωνύδιστο. Οι επόμενες ενέργειες είναι να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις, ενδεχομένως το πρώτο 24ωρο, ότι ο κάθε πολίτης θα πάρει ένα ποσό για να ξεκινήσει την οικονομική του ανόρθωση, και για αυτά τα πρώτα θέματα, τις πρώτες αποφάσεις που είναι και άλλες, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, θέλουμε συνοπτικά και όχι πάνω από ένα τρίλεπτο να μας τα δώσεις πάλι με το γλαφυρό τρόπο που τα λες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι, καταρχήν, στο πρώτο 24ωρο θα κατατεθούν 27 νομοσχέδια. 27 νομοσχέδια τα οποία θα αποτελούν την πολιτική απόφαση της νέας κυβέρνησης για την αλλαγή πορείας της χώρας σε 180 μοίρες. Δηλαδή, ξεφεύγουμε από τα συγκεκριμένα πλαίσια που μας έχουν τοποθετήσει. Το πρώτο πράγμα είναι, καταργούνται πλήρως οι 420-430 μνημονιακοί νόμοι, πολυνομοσχέδια, πράγματα, τα πάντα από αυτά που ξεκίνησαν στις 7 Μαΐου 2010 και μετά, όλοι οι νόμοι. Στο σύνολό τους καταργείται το παρασύνταγμα, δηλαδή, που δημιούργησαν, και συνολικά η ένωμη τάξη, μάλλον η παραβίαση ένωμης τάξης που διαμόρφωσαν. Το δεύτερο πράγμα είναι, φεύγει ο Πρωθυπουργός της χώρας για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα ανακοινώσει το γιατί το χρέος είναι, όπως λες, επωνύδιστο, σωστότερα για μένα, για όρους όρων, τάξης δηλαδή, ναι, όχι τόσο επί της ουσίας, η ουσία είναι το ίδιο. Το πρέπει να το θεωρούμε απεχθές το χρέος, παράνομο φυσικά και καταχρηστικό, όλα αυτά χαρακτηριστικά θα ανακοινώσει, και φυσικά διαμέσου αυτού ανακοινώνει το γιατί δεν θα πληρώσει άλλο η Ελλάδα αυτό, γιατί δεν το αναγνωρίζει, όχι γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν το αναγνωρίζει. Ακόμη και 20% του ΑΕΠ να ήταν αυτό το χρέος, δεν το αναγνωρίζουμε, γιατί είναι χρέος προϊόν λαιλασίας αυτής της χώρας και του αίματος του ελληνικού λαού. Δεν το αναγνωρίζουμε, γιατί είναι προϊόν διαφθοράς, καταπίεσης, άκρατης και ασύδοτης εκμετάλλευσης αυτού του τόπου. Και δεν το αναγνωρίζουμε. Και το έχουμε πληρώσει στο τετραπλάσιο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προχωράμε. Προβλεπόμενο από τους διεθνούς κανόνες. Όλα αυτά, γιατί το κάνουμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί το διεθνές πλαίσιο μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες διατάξεις, συμβάσεις κτλ., που είναι όλοι μέσα σε αυτές τις διατάξεις. Δηλαδή και η Γερμανία τις έχει υπογράψει και όλοι τις έχουμε υπογράψει, και εμείς βεβαίως. Και δεύτερον, γιατί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση συμμαχιών. Γιατί εκεί πέρα είναι όλες οι χώρες, και έτσι οι συμμαχίες που μπορεί να δημιουργήσει η χώρα είναι οι βέλτιστες δυνατές. Ενώ αν μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ούτε συμμάχους θα έχουμε, πολύ δύσκολα θα έχουμε συμμάχους, και βεβαίως το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει τη χρήση βασικών ρητρών του διεθνούς δικαίου που σου επιτρέπουν να διαγράψεις το χρέος. Τρίτο, ανακοινώνουμε τη διαδικασία εξόδου από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας το 49α της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επιτρέπει την έναρξη μιας διετίας διαπραγματεύσεων με τις χώρες μέλη, προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι εκκρεμούσες υποθέσεις με τη χώρα, προκειμένου η χώρα να φύγει
οριστικά από την, από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το που λύγει αυτή η διετία, αυτοδίκαια λύνονται όλες οι σχέσεις. Που σημαίνει τι? Ότι μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει να πληρώσουμε, και ότι αν δεν έχουμε βρει μόντους βιβέντι με τις χώρες ξεχωριστά, αυτοδίκαια λύνονται οι σχέσεις υπέρ της χώρας που αποχωρεί από το κλαμπ το συγκεκριμένο. Και καμία ούτε νομική εκκρεμότητα υπάρχει, μένει ούτε τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να μηνύσει τον οποιονδήποτε ή για οτιδήποτε. Γι' αυτό λέμε χρησιμοποιούμε το 49α και προχωράμε. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως τα δύο χρόνια δεν καθόμαστε απραγή να κάνουμε γενική διαπραγμάτευση, παίρνουμε και οικονομικά μέτρα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας για την οικονόμηση. Αυτό απαιτεί πόσο? Απαιτεί 6-8 μήνες. Εμείς είπαμε λειτουργικά. Ένα χρόνο είπαμε. Ένα χρόνο για να είμαστε έτσι. Ναι. Αυτό το κρίνει και πολιτική απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση. Και όχι μόνο το logistics. Απλά τα logistics απαιτούν 6-8 μήνες. Να βάλω ένα ερώτημα σχετικό με αυτό που, γιατί το Σαββατοκύριακο κάποιοι ελάχιστοι που είναι θειασότες ενδεχομένως του εθνικού νομίσματος, αλλά με τους δικούς τους όρους. Ναι. Γιατί? Για να το φέρουν πάλι μάλακα στον κόσμο, λένε το εξής. Εντάξει, αυτό το σενάριο μπορεί να παίξει, αλλά είναι δύσκολο. Μήπως είναι καλύτερο, και το βάζουν δηλαδή μπροστά, ότι να γίνει συνενετικό το διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους συμμάχους μας εκεί πέρα. Αυτό γιατί εμείς λέμε όχι, δεν μπορεί να γίνει? Καταρχάς πρέπει να πάρουμε δύο πλευρές. Το πρώτο ζήτημα, εσύ έχεις κάνει σε διεθνή φόρα. Βεβαίως. Εντάξει. Σε διεθνή φόρα υπάρχουν δύο τρόποι διαπραγμάτευσης. Ο ένας τρόπος είναι όταν δεν υπάρχει αντιπαράθεση, αντιπαράθεση φερόντων εννοώ, οπότε από κοινού διαμορφώνει κοινή πολιτική, εκείνη το ζήτημα της ενένεσης. Και το δεύτερο είναι όταν υπάρχει dispute, δηλαδή αντιπαράθεση. Εδώ έχουμε αντιπαράθεση. Σαφέστατη. Έχουμε σαφέστατη διαφορά συμφερόντων. Άλλα τα συμφέροντα των δανειστών, άλλα τα συμφέροντα δικά μας. Σωστά. Εκτός και αν έχουμε χαζέψει, δηλαδή. Πολύ σωστά. Λοιπόν, οπότε πρέπει να λύσουμε με τους κανόνες τι κάνεις διαπραγμάτευση σε συνθήκες αντιπαράθεσης. Θωρακίζεις την οικονομία σου, προσπαθείς να λύσει, να ισοβαθμίσεις τα δικά σου συμφέροντα όλα. Τα συμφέροντα προκειμένου να έχεις διαπραγματευτική ισχύ. Έτσι. Σωστά. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να λύσεις το νούμερο ένα θέμα. Ότι δεν σου ελέγχουν την οικονομία με το νόμισμα. Αν σου ελέγξουν την οικονομία, αν το επιμένεις αυτό το πράγμα, τότε θα σου ρίξουν έξω τις τράπεζες, θα μείνει η αγορά χωρίς ρευστό και θα κλαίγεσαι ή θα κάνεις αυτό που λέει που έκανε ο Τσίπρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε διαφορετικά. Να το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής. Αλλά εγώ να το πάω και πιο ακραία. Να πω ότι η Μέρκελ, προκειμένου να μην συμβεί αυτό το πράγμα, ή όποια Μέρκελ, έτσι δεν το συζητάμε, γιατί η Μέρκελ, οι Αμερικανοί, κάποιοι από τους Αμερικανούς την προορίζουν για τον ΟΗΕ, αλλά δεν, ή όποια Μέρκελ ή ο Σόιμπλε, ο οποίος θα παραμείνει εκεί καρφωμένος στην καρέκλα του, λοιπόν, εντάξει, πόσα είναι ρε παιδιά τα χρήματα? 320 δις. Ωραία. Ολόκληρη η Ευρωζώνη χρωστάει 13. Τι είναι λοιπόν τα 320 δις? Σας τα χαρίζουμε. Σας τα χαρίζουμε. Γιατί δεν το κάνουν? Ερώτηση. Όχι γιατί το κάνουν. Το θέμα είναι, ακόμη και αν το εμείς κάνουν. Εμείς θα το δεχόμαστε αυτό? Ναι, όχι βέβαια. Όχι. Αυτό έχει. Γιατί πρέπει να μην αναγνωρίσουμε την πηγή των παιδών. Αυτό είναι. Τη διαφθορά, το καθεστώς δηλαδή που μας έχουν επιβάλει. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη και αν συμβεί αυτό, μπορείτε να μου πείτε με τι χρήματα θα κάνουμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη πραγματική, όχι ανάπτυξη οικονανοχής, ανάπτυξη παραγωγής. Με ποιους όρους? Πώς μπορούμε δεν να. Δεν το λες τυχαία το 20 ανοχής. Δεν το λες τυχαία. Όχι. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες του ακριβώς κόσμου. Έτσι. Η ανάπτυξη αυτού του τύπου. Εκπορνεύει στο μισό σου πληθυσμό και μετά καλεί τον παιδόφιλο Γερμανό να επενδύσει. Να επενδύσει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι έχουν κάνει πολλές χώρες και έχουν καταστραφεί, έχουν οδηγηθεί σε εμφυλίους και όλα αυτά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι το εξής, τι κάνεις από εκεί και πέρα? Η Βουλγαρία, για να κερδίσει το δικαίωμά της να μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρωτίστως είναι, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα που να το βάλουμε, έτσι, σήμερα, να το κουβεντιάσουμε. Και στο ΝΑΤΟ, τι έκανε? Δέχτηκε την περιποίηση Δέλτα Νιτάφ, όπου τις διέλυσαν όλες τις στρατιωτικές υποδομές και τη δυνατότητα άμυνας της χώρας. Τις διέλυσαν όλες τις κοινωνικές υποδομές. Ιδιωτικοποίησαν τα πάντα, οδήγησαν τον πληθυσμό σε 1,7 σε μια 20 ετία
έχασαν 1,7 εκατομμύρια Βούλγαρους. Έπεσε απόλυτα ο πληθυσμός. Δεν μιλάμε για τους μετανάστες, μιλάμε για τον, για το μετανάστης. Μπορεί να φαίνεται μετανάστης, αλλά η έδρα του είναι στην, καταγράφεται ακόμη στον πληθυσμό της χώρας. 1,7 σε 20 χρόνια χάθηκαν. Όλα αυτά και τους χώσανε μέσα. Και τώρα υπογράψανε, αποφασίσανε να πετάνε νατοϊκά αεροσκάφη για να κάνουν φύλαξη συνόρων της Βουλγαρίας. Έχουν αστυνόμευση περιφρούρηση του εναέριου χώρου των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν υπάρχει χώρα. Έχει δυνατότητα να συντηρήσει η Βουλγαρία με βάση τα στοιχεία μόνο 12 αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Μόνο αυτά μπορεί να συντηρήσει. Στην κατάσταση που την έχουν οδηγήσει. Αν θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε κι εμείς έτσι, κανένα πρόβλημα. Η Βουλγαρία δεν έχει χρέος. Κανένα πρόβλημα. Τι χρέος να έχει. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πάμε. Ξανάρθουμε όμως στις πρώτες αποφάσεις μιας θαραλέας κυβέρνησης, η οποία νομίζω, Δημήτριε, ότι πρέπει να κοιτάξει και λίγο τον ποινικό κώδικα και να ενεργήσει με βάση το άρθρο 134. Βεβαίως. Εξήγησέ μας το αυτό. Το ζήτημα μέσα στο πρώτο 24ωρο πρέπει να ανακοινωθεί η διαδικασία, η έναρξη διαδικασίας όπου θα επιτρέψει τη λογοδοσία στη δικαιοσύνη των όλων εκείνων του πολιτικού συστήματος που στήριξαν, υπόγραψαν και ψήφισαν μνημόνια και δανειακές συμβάσεις ως πράξεις εσχά της προδοσίας με βάση το 134 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα και το 120 παράγραφος 3 του συντάγματος. Με βάση αυτά θα καταρτιστεί κατηγορητήριο, παρεμπιπτόντως αυτό το κατηγορητήριο μορφές, η προσχέδια του κατηγορητήριου έχουν φτιαχτεί από το ΕΠΑΜ και απευθυνόμενο το ΕΠΑΜ σε τρίτες χώρες, στους εταίρους δηλαδή, είτε προς τα διεθνή όργανα, αλλά και από τους νομικούς του ΕΠΑΜ έχει σκουτηθεί ένα προσχέδιο. Δεν λέμε ότι αυτό είναι το κατηγορητήριο, αλλά λέμε με ποιο τρόπο πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η ιστορία. Και θα πάνε στα δικαστήρια, όχι στη Βουλή. Όχι στα δικαστήρια, φυσικό δικαστή. Τι Βουλή. Στο φυσικό δικαστή. Εδώ θα πρέπει να οδηγηθούν σε δικαστήριο που δικάζει όχι μόνο στο όνομα του λαού, αλλά και στην πράξη στο λαό. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι ένα δικαστήριο το οποίο πρέπει να είναι ορκωτό και φυσικά μεικτό. Δηλαδή και με λαϊκούς δικαστές και με φυσικό δικαστή, με τέτοιους όμως σε επίπεδο του πολύ εφέτη. Γιατί υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα στο επίπεδο της ανώτητης ηγεσίας της δικαιοσύνης, η οποία συντάχθηκε με τις πράξεις της προδοσίας που έχουν συμβεί αυτό το πράγμα και θα πρέπει να επανεξεταστεί ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Άριου Πάγου. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε κιόλας ότι όλες αυτές οι θέσεις του ΕΠΑΜ είναι γνωστές πλέον σε όλους τους συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών, με ιδιαίτερο έγγραφο το οποίο έχει επιδοθεί σε όλες τις πρεσβείες, σε όλους τους πρεσβευτές εδώ. Από πολλούς πήραμε δε απάντηση ότι το προώθησαν στις κυβερνήσεις τους, έτσι, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν έγινε κάτι εγκρυπτό. Είναι φανερές οι θέσεις αυτές, ποιες ακριβώς θα ακολουθήσει, ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει το ΕΠΑΜ ή γιατί δεν συντάσσεται με ό,τι γίνεται σήμερα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δύο θέματα να βάλουμε πάνω σε όλα αυτά για να τα δούμε. Ο φόβος ήταν το ένα που μιλήσαμε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια περίπτωση φόβου, διότι είναι κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τα οποία κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει πάνω σε οικονομικού χαρακτήρα θέματα. Έτσι, μόνο. Και όχι μόνο, και μόνο. Τα γεωπολιτικά, τα οποία δεν ενοχλούμε εμείς στη φάση που βρισκόμαστε. Και το δεύτερο ήταν τι θα γίνει με την διατροφική επάρκεια, εάν ο πληθυσμός θα μπορέσει να συντηρηθεί, διότι ο φόβος του οποίου ενσπείρουν μέσα, ότι δεν έχουμε βιομηχανίες, δεν έχουμε βιοτεχνίες, δεν έχουμε να φάμε. Και τα δύο αυτά εξετάστηκαν στην προηγούμενη εκπομπή. Έχει μια ερώτηση ένας φίλος εδώ στο email, το οποίο αξίζει τον κόπο να το διευκρινίσουμε. Έτσι, γιατί είναι μέρος του φόβου, να το πούμε έτσι. Λέει, Δημήτρη, έτσι όπως το λες, ακούγεται σαν να μην θέλουμε εσκεμμένα να βρούμε έναν μόντους βιβέντι προκειμένου να αποδεσμευτούμε. Ίσως λοιπόν τα κράτη επικαλεστούν αυτή μας την πρόθεση να αποκαλέσουν του 40-49α μη εφαρμόσιμο στην περίπτωση της Ελλάδας. Αγαπητέ φίλε, πρώτον δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι ακριβώς αυτό είναι το 49α. Είναι η πρόβλεψη ενός κράτους που αποφασίζει ότι δεν του κάνει πια το συγκεκριμένο κλαμπ.
ότι το συγκεκριμένο κλαμπ δεν τον ευνοεί. Θέλει να φύγει. Είναι καθαρά δικαίωμά του. Ναι, βεβαίως. Είναι καθαρό δικαίωμά του. Δεν μπορεί το να απαγορεύσει άλλωστε, γιατί θα ήταν παράνομο και με βάση το. Δεν προβλέπεται απαγόρευση. Λοιπόν, και το 49α τι κάνει. Σου λέει το εξής. Ότι δηλώνεις την πρόθεσή σου να φύγει και σου δίνει 2 χρόνια να τα βρεις. Όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τα κράτη-μέλη. Τυχόν εκκρεμότητες κτλ. Είναι... Θα τα βρούμε. Θα μπούμε σε διαπραγμάτευση. Για τα 2 χρόνια θα μπούμε σε διαπραγμάτευση να λύσουμε τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν με αυτά τα κράτη. Και αν θέλετε, θα μπορούμε σε αυτά τα 2 χρόνια να συζητούμε και τυχόν απαιτήσεις τους απέναντί μας που θεωρούμε ότι είναι βάσιμες. Ή αν να μας αποδείξουν ότι όντως είναι βάσιμες. Γι' αυτό σου δίνει την προθεσμία των 2 ετών. Για να βρει ένα modus vivendi. Γιατί δεν του λε κλείνω την πόρτα για να πάρα να πνιγείτε. Του λε αυτό το πράγμα. Γιατί... Βεβαίως σου δίνει το δικαίωμα το 49α να ξεκινά και να υπερασπίζεσαι ή να υπερασπίσει τη θέση σου από τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Πράγμα που δεν στο επιτρέπει η ένταξή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως σου αφαιρεί το κριτήριο της αμοιβαιότητας. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις στους υπολείπους, ξέρεις ρε φίλε, οι σχέσεις πρέπει να είναι στη βάση της αμοιβαιότητας. Δεν ισχύει η αμοιβαιότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως όταν φύγεις, οι διαπραγματεύσεις σου με τα άλλα κράτη-μέλη επανέρχονται στο διεθνές δίκαιο. Οπότε η αμοιβαιότητα είναι βασικό στοιχείο. Και θα πεις στη Γερμανία, βεβαίως να το συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε και το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Αλλά να συζητήσουμε και το ζήτημα του Χριστοφοράκου. Μάλιστα. Και τη διείσδυση τη Siemens και των οποιοδήποτε άλλων πραγμάτων γίνονται και θα μπουν στο τραπέζι. Πάμε στην διατροφική επάρκεια. 2 λόγια γι' αυτό, Δημήτρη. Το ζήτημα είναι τη διατροφική επάρκεια. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι ακόμη και με την κατάσταση που έχει τώρα η χώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα η χώρα, έχει περίπου 98% διατροφική. Είμαστε πολύ επάρκεια. Κοντά στην πλήρη επαρκία. Ναι, βεβαίως θα αναδιαθρωθούν τελείως όλα τα πράγματα. Έτσι δεν θα είναι τωρινά όπως είναι την τωρινή κατάσταση. Αλλά δεν έχουμε κανένα φόβο να αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα οι αγρότες μας, στο βαθμό που βρουν το κίνητρο, το πλαίσιο και τη στήριξη του κράτους, γιατί αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, γεωργία, αγροτική οικονομία χωρίς σχέδιο και υποστήριξη από το κράτος δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο δηλαδή. Από εκεί και πέρα θα μπορούν να καλύψουν, όχι να υπερκαλύψουν τις ανάγκες, έχοντας πρώτες οδειές στο πρώτο τρίμηνο. Εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Έχουμε δυνατότητα η Κρήτη και η Πελοπόννησος στο πρώτο τρίμηνο να σου βγάλει σοδιά. Να σου βγάλει σοδιές. Σοδιές, όχι σοδιά. Ναι. Και μάλιστα ειδικά στα εμποροκυπευτικά, στα προϊόντα. Αμέσως. Αμέσως και μάλιστα με τεράστιες ποσότητες ικανές όχι μόνο να θρέψουν την Ελλάδα, αλλά να κάνεις και εξαγωγικό προϊόν. Αρκεί να δώσεις το κίνητρο, αρκεί να δώσεις τη δυνατότητα και την προστασία του Έλληνα αγρότη απέναντι σε οποιονδήποτε πραγματικά τον εκμεταλλεύονται. Τον εκμεταλλεύεται είτε χοντρέμπορα, είτε κυκλώματα, είτε οτιδήποτε από όλα αυτά. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε. Το δεύτερο είναι τα ενεργειακά. Το ενεργειακό. Το ενεργειακό. Κακώς έχουμε μείνει στο πετρέλαιο. Ότι οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας είναι το πετρέλαιο. Το υπέδαφος είναι τρομερό της Ελλάδας. Στρατηγικά αποθέματα λιγνίτη είναι τέτοια για να κρατήσουν την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον, χωρίς καν να κινηθεί τίποτα. Υπάρχουν αυτά τα στρατηγικά αποθέματα. Το γεγονός είναι ότι τα κρατάνε κρυφά να το δώσουν σε ιδιώτες ή να τα δώσουν να τα πουλήσουν. Άρα ενέργεια και διατροφή υπάρχουν. Άρα τι χρειαζόμαστε. Είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να ξεκινήσουμε. Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλουμε λάμπρο, συγγνώμη. Να βγάλουμε το φόβο. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό σε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια εκπομπή με όλα τα ενεργειακά αποθέματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Βεβαίως. Έτσι, γιατί. Όχι, έτσι όπως είναι. Κρύβονται χρόνια τώρα. Άλλο, Δημήτρη, τον Πάτσι. Γι' αυτό εκεί αναφέρθηκα. Αλλά όχι μόνο εκεί. Μόνο. Εμένα προσωπικά μου κάνανε μια ξενάγηση στο γεωθερμικό πεδίο Νιγρήτας. Όπου υπάρχει μια επιχείρηση. Εκεί που είναι μοναδική επιχείρηση σπιρουλίνας, όπου βγάζουν θερμότητα από συγκριτικά πολύ μικρό βάθος, γιατί συνήθως τα γεωθερμικά πεδία μπορεί να είναι γεωτρήσεις που πολύ μπορεί βαθιές. Να μπορούν πάρα πολύ βαθιές. Εκεί είναι πάρα πολύ έχει μόνιμη θερμότητα και δυνατότητα να έχει επεξεργασία σπιρουλίνας ακόμη και στο βαδί χειμώνα. Μιλάμε Νιγρήτα, έτσι. Σέρες, Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, φανταστείτε εκεί μέσα αυτό το γεωθερμικό πεδίο 2 μεγάλα εργοστάσια γεωθερμικής ενέργειας της ΔΕΗ. Θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρης Μακεδονίας και της Τράκης.
σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι. Τσάμπα. Τσάμπα, όπως ακριβώς έχει η Ισλανδία. Η Ισλανδία έχει ρεύμα, ενέργεια όλο το χρόνο, τσάμπα, λόγω γεωθερμίας. Και δεν είναι μόνο το μόνο γεωθερμικό πεδίο που έχουμε. Έχουμε και αλλού και σε νησιά έχουμε. Βεβαίως. Την ίδια ώρα που ειδικά το ενεργειακό ζήτημα στα νησιά είναι τεράστιο, διότι ακόμη και η ΔΕΗ προσπαθεί να το καλύψει με διζελοκινητήρας μεγάλης αποδοτικότητας, και είναι λογικό, γιατί εκεί πλέον το γεωθερμικό πεδίο είναι δύσκολη ιστορία. Δηλαδή, συγγνώμη, το γεωθερμικό, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν μπορεί να λυθεί. Ενώ, ας πούμε, με το γεωθερμικό της Μήλου, της Νησίρου και όλα αυτά, μπορείς να αντιμετωπίσεις σημαντικά, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα. Για πολλά ευλογημένη χώρα η Ελλάδα. Έχουμε δυνατότητες που οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί πριν πάμε στο πετρέλαιο. Φίλες και φίλοι που μας ακούτε, σας κάναμε μια σύνοψη, εντατική βέβαια, των όσων είπαμε την προηγούμενη μας εκπομπή. Την εκπομπή που εξηγεί πώς θα προχωρήσουμε στο εθνικό νόμισμα ως μόνη σωτηρία της πατρίδος, πώς θα διώξουμε το φόβο από όλους αυτούς παπαγάλους και παπαγαλάκια που μας φοβίζουν, σας φοβίζουν ότι δήθεν η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα είναι καταστροφή. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να θέσουμε το επόμενο ζήτημα του δευτέρου μέρους της σειράς αυτών των εκπομπών προς τον Δημήτρη τον Καζάκη και προς τον Δημήτρη τον Στρατηγό. Τη διεθνή πλευρά αυτής της προσπάθειας, αν θα αντιμετωπίσουμε, γιατί και εκεί δυστυχώς μας φοβίζουν, αν θα αντιμετωπίσουμε πιθανούς κινδύνους ή αν θα υπάρξουν απρόβλεπτα. Όμως υπάρχει ένα παλιό τραγουδάκι που λέγεται «Η κρίση». Πριν πάει στο τραγούδι, να πω κάτι. Ο Ρούκουνας, ναι, πες το. Να πω το εξής, ότι από προχθές έχει ξεκινήσει, και ειδικά από την Παρασκευή δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια έντονη επιθυμία πολλών ραδιοφωνικών σταθμών ανά την Ελλάδα να μεταδώσουν το πρόγραμμα αυτό, και ήδη από σήμερα καταγράφεται σε 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ελπίζουμε ότι αυτή η ευλογημένη φωνή που λέγεται Καζάκης να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι. Είναι σωστό αυτό και πρέπει, αλλά μισό λεπτό, ναι. Δημήτρη, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή, δηλαδή η τοποθέτηση απέναντι στο πώς πάμε στο εθνικό νόμισμα που επεξεργαζόμαστε σε αυτές τις εκπομπές, νομίζω και σας προτείνω ο φορέας αυτός, το ΕΠΑΜ, να το ετοιμάσει σε σεμινάριο που θα γίνεται, σωστό. Να διδάξουμε τον κόσμο να μην φοβάται. Πολύ σωστό. Μόνο αυτό το πράγμα, αυτό να πούμε ότι κάνουμε προσπάθεια να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και θα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας με ευκολία πρόσβαση για όλους. Για όλο τον κόσμο. Απλά να πω τι ωραίες σκέψεις μπορεί να παράξει ένας άνθρωπος καθώς μπαίνει στη λογική του να σκεφτεί με διαφορετικούς όρους. Ένας φίλος λοιπόν μας το έχει στείλει πριν 3 μέρες το σχόλιο. Παρόλα αυτά όμως θέλω να το διαβάσω, γιατί είναι έξυπνο και το πώς λειτουργεί, ρε παιδιά, το μυαλό μας όταν μας φύγει από το φόβο. Θα σας εκθέσω μια σκέψη μου, λέει ο φίλος. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμη. Είπατε ότι θα πιστωθεί στο λογαριασμό πολιτών που έχουν ανάγκη ένα ποσό που θα μπορούν να το χρησιμοποιούν με τη χρεωστική τους κάρτα. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή έχω δει φτωχούς ανθρώπους να εξοδεύουν χρήματα που τους βρέθηκαν όχι σε βασικές ανάγκες τους, αλλά σε καταναλωτικά προϊόντα, κινητά, τάμπλετ, σε αλκοόλ και παρόμοια, μήπως θα ήταν καλύτερα να γίνει το εξής. Κουπόνια όπου θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για αγορά βασικών αγαθών αυστηρά ελληνικής παραγωγής, ώστε να ισχυθεί και η ελληνική παραγωγή για πληρωμή ΔΕΚΟ και γενικά να υπάρχει έλεγχο στο που μπορούν να εξοδευτούν. Ευχαριστώ, είστε η μόνη οάση στην πολιτική έρημο. Καταρχάς, είναι σωστή η σκέψη, είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των κουπονιών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, μάλλον το πρώτο πράγμα, στα πρώτα 27 που λέμε, είναι η εφαρμογή πολιτικής προστατευτισμού. Το μιλάμε για έναν επιλεκτικό ανταγωνιστικό προστατευτισμό. Τι εννοούμε αυτό το πράγμα? Εννοούμε ότι θα επιτρέπονται οι εισαγωγές, κάτω από έλεγχο βεβαίως και με ειδικές διακρατικές συμφωνίες, των βασικών ανελαστικών αναγκών που έχουμε. Καύσιμα, κάποια φάρμακα, δηλαδή βασικά βιομηχανικά είδη που τα χρειαζόμαστε και που είναι σημαντικά. Εναλλακτικά δεν θα επιτρέπονται εισαγωγές που είναι απλά συναλλαγματοβόρες, δηλαδή μας κοστίζουν σε συνάλλαγμα. Εναλλακτικά με αυτές θα δοθεί η δυνατότητα, ακόμη και τσάμπα χρήμα αν χρειαστεί, όχι αν χρειαστεί, είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελτ,
πλήρωνε τον εργάτη να σκάβει, να ανοίγει τρύπες και να κάνει τον άλλο εργάτη να τις κλείνει. Μόνο και μόνο για να βγει από την ύφεση. Το κάνει η Αυστρία αυτό. Βεβαίως. Το κάνει με πολύ σημαντικό τρόπο. Δεν είναι τρελή. Ξέρουν, ακόμη και να δει τσάμπα χρήμα, να στηθούν επιχειρήσεις να παράγουν αυτό που λέτε τάμπλετ και ιστορίες. Είναι πάρα πολύ εύκολη ιστορία. Είναι, πώς να το πούμε, για να ενισχυθεί η εσωτερική παραγωγή. Οι ιδέες να υπάρχουν. Και μετά από εκεί και πέρα μπορούμε. Δεν ξέρω αν διάβασε τα μηνύματα που έστειλε ο Σιμιακάκης από την Ιαπωνία. Εξαιρετικές. Εξαιρετικές ιδέες. Δηλαδή, ο κόσμος στέλνει ιδέες συνεχώς. Απλά διάβασα εγώ του Γιάννη, επειδή είναι φίλος και μέλος του ΕΠΑΜ. Εσύ διάβασε άλλο τώρα. Εντάξει. Διάβασα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι άσχετος, δηλαδή με τη ζήμωση που γίνεται στο ΕΠΑΜ. Για τους ΕΠΑΜΙΤΕΣ λίγος πολύ είναι δρομολογημένοι. Είναι δρομολογημένοι και ναι. Στέλνουν συνεχώς. Λοιπόν, πριν πάμε στη διεθνή πλευρά, λοιπόν, που θα πιθανόν να αντιμετωπίσουμε στην πορεία μας προς το εθνικό νόμισμα, θα παρακαλέσουμε το φίλο μας τον Μιχάλη εδώ να μας δώσει αυτό το τραγουδάκι για την κρίση. Η κρίση λέγεται, είναι του Ρούκουνα και αναφέρεται στη δεκαετία αρχής της δεκαετίας του 30, τότε που υπήρχε η μεγάλη κρίση και ήταν και παγκόσμια. Φίλες και φίλοι μας, αυτά μας έλεγε για την κρίση ο Κώστας ο Ρούκουνας ήδη από το 1933. Αλλά αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και η κρίση εκείνη του νομισματοκοπίου, όπου η ΚΥΠ θα φύλαγε τον νομισματοκοπίο, ότι θα επιτίθεντο κάποιοι να πάρουν από μέσα τα λεφτά που δεν υπήρχαν μέσα. Ο Λαφαζάνης. Οι X-Men. Το Λαφαζάνη. Που όμως το χρήμα δεν υπήρχε εκεί, ήταν αλλού. Δημήτρη, πώς το σχολιάσαμε. Λοιπόν, καταρχάς, όποιος επαναλαμβάνει αυτή την παραμυθολογία, λοιπόν, ή είναι παντελώς άσχετος, δηλαδή να το πω με τους όρους που άκουσα από το κόκκινο στις 11 με 12 η ώρα το Σάββατο, τελείως τυχαία έκανα το λάθος και έπεσα επάνω σε αυτό το τραγικό ραδιόφωνο και άκουσα έναν τύπο να το παπαγαλίζει από αυτό που είπε ο Στρουνάρας. Δηλαδή, ο Στρουνάρας το ξεκίνησε. Ναι, άλλος αυτός. Λοιπόν, αλλά έχει χέρι ασυλίας πανάθεμα, το ακόμη και από το κουκουέ. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, και λέει κανείς σοβαρός αριστερός δεν δέχεται αυτό που πήγε να κάνει ο Λαφαζάνης. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο είδος των σαυροειδών, σοβαρός αριστερός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ή είσαι τελείως άσχετος ή είσαι σε τεταλμένη υπηρεσία. Γιατί αυτό το πράγμα που λες δεν μπορεί να μην γνωρίζει ότι είναι παντελώς ηλίθιο. Δηλαδή, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Είπε κάτι πολύ απλό. Ότι υπάρχουν διαθέσιμα χαρτονομίσματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε σαν συναλλαγματικό απόθεμα. Το στοιχειώδες. Και αυτό το πράγμα αποδεικνύεται από τους ισολογισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος. 32 δισεκατομμύρια. Ο Χαριτάκης που του μπαίνε προχθές, μπροστά μου σε αμφιθέατρο της Οικονομικής Σχολής, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν τα 32 δισεκατομμύρια. Αλλά ο Λαφαζάνης, δυστυχώς ο Παναγιώτης, δεν έχει τις γνώσεις και αφήνει τον οποιονδήποτε να μην το σχολιάσω. Δίθεν καθηγητή. Ναι, για να μπορέσει. Έχουν υπήρξει από τους καθηγητές. Ναι, από αυτούς. Μας έχουν καταστρέψει. Λοιπόν, και δεύτερον, ρε παιδιά, λογικά πάτε το τώρα. Άντε και μπουκάραμε, που θες στρατό για να μπεις μέσα. Για να κάνεις κατάληψη. Το κάνεις κατάληψη με καταδρομική ενέργεια, μόνο έτσι μπαίνεις στο χρηματιστήριο παρά και ενάντια, έτσι. Άμα έχεις την κυβέρνηση, βεβαίως σου ανοίγουν όλοι. Αλλά θέλω να σου πω, εάν θες να κάνεις. Δεν μπαίνανε να κάνουν. Αυτό να βάλουν τις μηχανές να δουλεύουν. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι είναι εκεί μέσα, ας πούμε. Ότι μπαίνεις, το καταλαμβάνεις και αρχίζεις και παράγει, πώς το λένε, από το τίποτα χαρτί. Όχι. Πρώτον, για να βάλεις μπρος τις μηχανές, θέλεις κλειδιά. Τα κλειδιά αυτά είναι ηλεκτρονικά κλειδιά. Κωδικούς. Κωδικούς ακριβώς. Δεν μπαίνουν έτσι εύκολα. Και τι θα κάνανε, προφανώς θα εκβιάζανε με τα πιστόλια, ας πούμε, έτσι, ναι. Φαντάζεσαι του Λαφαζάνη. Ναι. Με φυσικλίκια μέσα, ας πούμε, και να πει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, ωραία, άντε και εκβιάζεις τους διευθυντές, παίρνεις τους κωδικούς, βάζεις μπρος τη μηχανή. Πόσο χαρτί και πόσο μελάνι έχει η μηχανή. Το ξέρει. Ξέρεις το τι έχει. Πόσα αποθεματικά έχει. Και δεύτερον, πόσες πλάκες έχει για να τυπώσει ποια χαρτονομίσματα. Πού το ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα. Και πώς μπορείς να στερήσεις εκεί. Σε αυτήν την ιστορία. Αυτό το πράγμα είναι ειλικρινά. Όποιος το πιστεύει, καλά, εντάξει, να δει ένα γιατρό. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, ψυχιάτρους εννοώ. Και μπορεί να πρέπει, θέλει κούρα.
Λοιπόν, αλλά και, αυτού, και αυτοί που το πλασάρουν, για μένα, όπως αυτός ο φίλος σου μου λέγες, που παρουσίασε το χαριτάκι με τον, ναι, με τον ήταν Παναγιώτη. Ήταν η εκπομπή του Τάσου του Παπαδόπουλου στο Κόντρα. Λοιπόν, ή παντελώς άσχετος, ή είσαι διαταταγμένη υπηρεσία. Όχι, ο άνθρωπος απλώς ρωτούσε. Όχι, λέω ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν τον λέω, αλλά... Με συγχωρείς, αν είσαι, αν είσαι δημοσιογράφος, ξέρω ότι δημοσιογράφος δεν είναι αυτός, ναι, δεν κάνεις μια έρευνα. Δηλαδή, δεν μπαίνεις σαν τηλέφωνο ένα συνδικαλιστή στο χολαργό, δεν σου λέω το διευθυντή του, ένα συνδικαλιστή από τους εργαζόμενους στο χολαργό, και λέω, έλα ρε μάγκα, γίνεται, μπορεί να γίνει αυτό. Θα σου βάλω στο διάλογο, φύγε. Όταν δηλαδή, παρακολουθούσα το Στουρνάρα που το έλεγε κατά κάποιον τρόπο, δεν είπε βέβαια έτσι. Όχι, τότε, γιατί θα το γεμίνησε. Ναι, βέβαια. Είχε ένα βαρύγδουπο ύφος και λες τι λέει τώρα αυτός. Και ναι, έπλεξε, έβαλε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Είναι αρρώστια αυτό. Ο λόγος μεγάλος απατεώνας. Και βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι όλο αυτό το βαρύγδουπο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να πέφτω έξω, δημιουργεί κλίμα και δικαστικών διώξεων. Δηλαδή, αν σου φτιάξουν το κλίμα και το αποδεχτεί ο λαός και δεν γελάει με δάφτους, μετά μπορούν να σου φτιάξουν ένα δικόγραφο και να σου λένε ότι επιχείρησες, ας πούμε, να μπουκάρεις παράνομα στο τέτοιο. Να βγει ο Τσίπρας να λέει ναι, μπήκαν, ας πούμε, και άντε μετά να κάνεις. Άντε, τώρα να πεις ένα δικόγραφο ότι μπήκες να μπουκάρεις στο νοσοκομείο, αν είναι δυνατό. Πριν πούμε στο τηλέφωνο τον φίλο ή τη φίλη που περιμένει, να πούμε. Εντάξει, έκλεισε. Λοιπόν, να πούμε το τηλέφωνο επικοινωνίας, γιατί μου το ζητάνε. Επίσης, 210-34-28-676, 210-34-28-676. Τελειώσαμε το πνευματικοποιείο. Περνάμε στη διεθνή πλευρά και τους πιθανούς κινδύνους ή άλλα απρόβλεπτα που μπορεί να δημιουργήσουμε στην πορεία. Ήδη είμαστε περίπου λίγες εβδομάδες μετά από το ξεκίνημα των πρώτων αποφάσεων, το πρώτο 24ωρο. Τι γίνεται, μας φοβίζουν, όχι θα μας επιτεθούν, όχι θα έχουμε γεωπολιτικό πρόβλημα. Πριν πει ο Δημήτρης, να πω το εξής, να τοποθετήσω έτσι εγώ το θέμα, γιατί θα δώσει τη συνολική του απάντηση. Πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Είναι τόσο, έχουμε τέτοια ανηνεμία και τόσο ισορροπία και είναι όλα έτοιμα στα εθνικά θέματα. Είναι όλα ανοιχτά και όχι μόνο ανοιχτά, φουρτουνιασμένα από την Κύπρο. Ξεκινάω από κάτω τώρα εγώ, από Κύπρο. Πέφτουμε σε Αιγαίο, πέφτουμε σε Σκόπια που γίνεται αναταραχή, πάμε σε Θράκη. Τι να διαλέξουμε από σήμερα που είμαστε με τους φίλους μας μαζί, που μας είναι αγκαλιασμένοι, που είναι όλοι μαζί μας, είναι οι σύμμαχοί μας αυτοί. Κοιτάξτε τι γίνεται σήμερα στην περιοχή μας. Μας έχουν φέρει λοιπόν αποθήκες ψυχών εδώ πέρα εντελώς, δεν το συζητάμε από την πλευρά του Αιγαίου. Τα Σκόπια μπαίνουν στο ΝΑΤΟ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στη Θράκη αξιώνουν οι υπομάκοι, οι οποίοι ήταν δικό μας πράγμα, δεν το συζητάμε, οι υπομάκοι, έτσι. Αξιώνουν πλέον στα σχολεία, στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία να διδάσκεται η τουρκική, παρακαλώ, γλώσσα. Ερχόμαστε στο Αιγαίο, οι Τούρκοι αξίωσαν τοποτηρητές να έχουν στα hot spot, δηλαδή στην Λέσβο να έχουν τοποτηρητές δικούς τους. Ναι, έχουν δικαίωμα με βάση συμφωνία Τουρκία. Είχαν τους ΜΚΟ, δεν τους φτάνανε οι ΜΚΟ που τους πιάσανε τώρα και είδατε τι έγινε. Πατιώνες. Τώρα θέλουν να έχουν ειδικούς εντεταλμένους. Είναι προβλέπεται. Προβλέπεται την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία τη συμφωνία. Άρα λοιπόν, πες λοιπόν, τι φόβο λοιπόν θα έχουμε περισσότερο. Για να δούμε, για να καταλάβω. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το ζήτημα της Τουρκίας και να. Η Τουρκία είναι ικανή ανά πάσα στιγμή. Α, και μέσα σε όλα αυτά, Δημήτρη, ο κύριος Κοτζιάς είχε κάνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ναι, να τα ξεκινούσε με την Τουρκία 15η φορά και με τα Σκόπια, παρακαλώ. Τώρα τι ήταν αυτά δεν τα ξέραμε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτό το NATO Air Policing, μάλιστα, αυτή η πρωτοβουλία δηλαδή της αεροπορικής αστυνόμευσης που έχει ξεκινήσει στο ΝΑΤΟ το 2004, βέβαια τότε ήταν για τις Βαλτικές, γιατί φοβόταν για τη Ρωσία, πιστεύω ότι θα επεκταθεί και στο Αιγαίο. Ήρθε στην Βουλγαρία, θα έρθει και στο Αιγαίο. Και θα μας λύσει το θέμα με την Τουρκία, θα μας λένε και όλα αυτά. Δεν θα έχουμε και έξοδα πολλά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι. Δεν θα έχουμε και παραβιάσεις στον Τούρκο. Δεν θα υπηρετεί πολύ κόσμος. Λοιπόν, θα φυλάνε τα σύνορά μας και το Αιγαίο τα τουρκικά αεροσκάφη και τελείωσε η ιστορία. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, να τα πάρουμε σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, η Τουρκία είναι σε θέση να σου κάνει πολεμικό επεισόδιο. Τι εννοώ πολεμικό επεισόδιο? Μια σύραξη, μια κλιμάκωση σύραξη επίπεδου ημείων.
εάν σκεφτόμαστε ότι μπορούσε να εξελιχθεί σε τα ίμια σε θερμό επεισόδιο. Αλλά αυτό και μόνο. Η εξέλιξη σε πόλεμο σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να κινητοποιήσει την κοινωνία της ολόκληρη. Θα πρέπει να κινητοποιήσει ολόκληρη την οικονομία της. Μπορεί να σκεφτεί κανείς, για παράδειγμα, τι κοστίζει αυτό για μια οικονομία σαν την Τουρκία. Στην κατάσταση που είναι σήμερα. Ναι, αυτό καταραίει αυτή τη στιγμή οικονομικά. Οικονομικά καταραίει. Έχει συντριβεί. Λοιπόν, και πολιτικά καταραίει και κοινωνικά καταραίει, όσο βλέπουμε συνεχώς διαδηλώσεις και ιστορίες, με τόσα ανοιχτά μέτωπα. Πώς είναι δυνατόν να το σηκώσει αυτό το μέτωπο, τα μέτωπα η Τουρκία και να πει κάνω πόλεμο. Άλλο το πολεμικό επεισόδιο. Το πολεμικό επεισόδιο κινδυνεύει μια χώρα σαν την Ελλάδα από πολεμικό επεισόδιο μόνο όταν έχει σημίτιδες, πάγκαλους και δοσύλλογους στην κυβέρνηση. Μόνο τότε. Που παραδίδουν τη σημαία, κάνουν μορατόριουμ εκεί που δεν επιτρέπεται να κάνουν, μορατόριουμ κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως το είπανε, και άλλα τέτοια πράγματα. Αναγνωρίζουν κρίζες ζώνες και αυτά. Δεν είναι το θέμα ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα, σαν αμυντική δυνατότητα την εποχή εκείνη, να μπορέσουμε να αντιπεξέλθουμε σε ένα τέτοιο επεισόδιο. Το πρόβλημά του ήταν. Ήταν η δυνατότητα, ήταν άμεση. Εντάξει, ο φόβος της πολιτικής ηγεσίας ήταν εκείνο που ανεστάλλει. Και καθήλωσε τα πάντα. Ο Δημήτρης έχει και από πρωτοχέρι γνώση. Εγώ απλά πολιτικά το εκτιμώ ότι τέτοια πράγματα αντιμετωπίζονται εύκολα από χώρες που σέβονται τον εαυτό τους και ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες. Δεν είναι τίποτα. Οι διεθνείς κανόνες, ειδικά τα ζητήματα εμπλοκής, κανόνες πολέμου δηλαδή, είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένοι σήμερα, όπου σου προσδιορίζουν ακόμη και με τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε ενδεχόμενη πολεμική πρόκληση. Με τι αναλογικότητα, πώς πρέπει να κινηθεί ένα κράτος. Δεν είμαστε στο 19ο αιώνα που μετρέται η δύναμη στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς να απαντήσεις και να τελειώσει εκεί η ιστορία. Τώρα, πόλεμο. Σημαίνει ότι πρέπει να κινητοποιήσει όλη τη φτωχολογιά της η Τουρκία, να στρατευτεί, να μπει στο στρατό. Έτσι, και να πολεμήσει εναντίον της Ελλάδας. Γιατί το κάνει ο απλός Τούρκος πολίτης, ο οποίος βρίσκεται κατά τα δύο τρίτα σε απίστευτη άθλια κατάσταση. Εάν νομίζω ότι εμείς είμαστε άσχημα, αν πάτε στην Τουρκία και δείτε, δεν λέω μακριά, λέω τα φτωχά προάστια της Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη έχει 13 με 15 εκατομμύρια περίπου είναι. Yeah. Λοιπόν, εάν δείτε πού ζουν τα 10 εκατομμύρια από αυτά, θα νομίζετε ότι ό,τι είναι τα μπάριος και οι φαβέλες στη Βραζιλία και τα μπάριος στη Λατινική Αμερική είναι παράδεισος μπροστά τους. Παράδεισος. Εάν δεν πάτε στην Ανατολία, θα τρελαθείτε το τι γίνεται, το τι φτώχεια. Αυτός ο κόσμος νομίζω ότι είναι σε θέση να πολεμήσει ή να πάει να μπει σε... Γιατί, για ποιο λόγο αυτήν την ιστορία. Και βεβαίως, αν έχετε προσέξει, τη μία φορά που προσπάθησε να κάνει αυτό και που το έκανε ήταν ενάντια στην Κύπρο. Αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα οι ένοπλες δυνάμεις. Αφήστε τώρα το τι λέγονται και τι δεν λέγονται. Η ιστορία λέει και αναλύσεις που έχω διαβάσει από Αμερικανούς, λοιπόν, ότι το τουρκικό στρατευτικό σώμα αντιμετώπισε τρομακτικό πρόβλημα εφεδριών. Το ότι είμαστε προδότες εμείς από τη μια αρνητική μας, βεβαίως, επέτρεψε στην Τουρκία να κάνει και ένα και δύο και τρεις ατύλες. Αλλά το τρομακτικό πρόβλημα εφεδριών και αναπλήρωση εφεδριών που είχαν οι Τούρκοι την εποχή εκείνη είναι τραγικό. Αλλά όπως ήταν και με το στημένο πόλεμο του 1897, έτσι ήταν και στην Τουρκία. Και στην Κύπρο, γι' αυτό χάθηκε η Κύπρος. Δεν χάθηκε γιατί η υπεροπλία και η δύναμη του αντιπάλου και κολοκύδια με τη Ριγάνη. Δύο υποβρύχια να πηγαίναν εκεί θα είχαν τελειώσει την απόβαση. Θα είχαν τελειώσει. Απλά δεν τα πήγανε. Και προδοσία και μες στο νησί, προδοσία και εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάμε τώρα για... Και τα όπλα δεν υπήρχαν στα φυλάκια της Κερίνιας, εκεί που έγινε εισβολή, τα όπλα τα είχαν πάρει. Λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία, απλά θέλω να πω το εξής, ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτή η ιστορία παρά μόνο, μάλλον, αν αντιμετωπίζεσαι με όρους προδότων, θα τη χάσεις την ιστορία. Αλλά αν έχεις ένα λαό που έχει πραγματικά μπει στη λογική του αυτονόητου, υπερασπίζοντας την πατρίδα. Και έχεις και κυβερνήτες οι οποίοι πραγματικά αντιστοιχούν σε αυτή την πρόθεση και τη διάθεση του λαού, όχι απλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, αλλά θα δείτε να καταραίει ο χάρτινος τύργος της Τουρκίας σαν τραπουλόχαρτα και να αναδεικνύονται δυνάμεις οι οποίες θα είναι πραγματικά αντίστοιχες με τις δικές σου. Δημοκρατικές, πατριωτικές δυνάμεις της Τουρκίας, που δεν έχεις λόγο να την παρατεθείς μαζί τους. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω εδώ μια άποψη, αγαπητέ Δημήτρη και Δημήτρη Στρατηγέ, ότι
εφόσον είμαστε ας πούμε στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο μήνα από τη στιγμή που αποφασίζεται κατάργηση μνημονίων, ανακοίνωση ότι το χρέος δεν το πληρώνουμε κλπ, ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει αυτή την πορεία και κατά συνέπεια η στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας, η οποία έχει μυαλό, δεν είναι άσχετη αυτή η στρατιωτική τους, ειδικά οι υψηλόβαθμοι, όπου ο καθένας έχει και διδακτορικά εκεί πέρα που βρίσκεται, θα μετρήσει την κατάσταση του ελληνικού λαού τότε και δεν θα τολμήσει να πάρει μια απόφαση πολέμου. Λάμπρο, αυτό που λες τώρα, κοίταξε σε τι αντιδιαστολή γίνεται με την σημερινή. Προσπαθούν να έχουν ενότητα πολιτικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων και όχι ενότητα λαού. Κοίταξε λαού. Πόσο διαφορά έχει, γιατί δεν του ενδιαφέρει ο λαός. Δεν του ενδιαφέρει ο λαός. Να πούμε ότι ένα μήνυμα από ένα φίλο που το ρωτάει παρενλημμένα, γι' αυτό και αρχίζει να. Νομίζω το είπαμε την προηγούμενη φορά. Πες το. Αλλά να το πούμε. Ξανά μας ρωτάει την γνώμη μας για την εφεύρεση του κυρίου Ζωγράφου για παραγωγή υδρογόνου. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, το ΕΠΑΜ δεν μπορεί να πάρει θέση υπέρ μιας τέτοιας εφεύρεσης. Παραγωγή ρεύματος. Δεν είμαστε επιστημονικός φορέας και δει συγκεκριμένος, έτσι. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι πρέπει να προωθούνται οι ιδέες, καινοτομίες και η εφαρμοσμένη έρευνα στην Ελλάδα, που δεν υφίσταται ουσιαστικά. Και ό,τι υφίστατο το διέλυσαν με τα μνημόνια. Τα κλείσαν τα ερευνητικά ιδρύματα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση και όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς, εάν υπάρχει μια πραγματικά εφεύρεση, προσωπικά δεν την ξέρω. Δεν την έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να πω για τον κύριο. Ναι. Έγιναν κάποιες παρουσιάσεις τηλεοπτικές και μόνο. Εάν όντως λέει ότι έχει παρουσιαστεί και σε συνεδρία της Ένωσης Εγγύρων Φυσικών. Ναι. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Απλά εάν είναι τέτοιο πράγμα, όχι απλά το κράτος πρέπει να το αγκαλιάσει. Πρέπει να του δώσει όλη τη δυνατότητα βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανικής παραγωγής για να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Και τελευταίο για τα διεθνή. Όταν θα ανακοινωθεί, όταν πάει ο Πρωθυπουργός σου στην Γενική Συνέλευση. Στον ΟΗΕ, ναι. Στον ΟΗΕ, επάνω στο βήμα. Δεν πάει μόνος του. Θα πάει μια κουστοδία διπλωματικών διπλωματών και στελεχών του, το οποίο στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης θα κλείσει μια σειρά συμφωνίες στρατηγικού ή θα επισημοποιήσει μια σειρά συμφωνίες στρατηγικού. Η πλειοψηφία των κρατών θα πάρει πολλές χώρες. Που θα φέρει την επομένη, την Κίνα, να κάνει ναυτικά γυμνάσια στο Αιγαίο, τη Ρωσία να έρχεται να συζητάει με τα ζητήματα αυτά, τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορούμε να συζητάμε ξανά όλο τον ευρύτερο χώρο. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Για φαντάσου να έρχεται αυτό το μεγάλο αεροπλανοφόρο που έχει φτιάξει η Κίνα και το στείλε κάτω στη Συρία για να χτυπήσει, λέει, τους τρομοκράτες, να το φέρει να κάνουν ασκήσεις με το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και να σκεφτούμε μόνο τις τρομακτικές αντιθέσεις που έχει αυτή τη στιγμή η Κίνα με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ και για την πυροδότηση προβλημάτων με τους Τουρκμάνους στην κινέζικη σύνορα, σύνορα, και καταλαβαίνετε ότι έχει τρομακτικό θέμα με την Τουρκία. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να φανεί μοίρα κινέζικου στόλου, και μην τρελαθούμε, ο κινέζικος στόλος έκανε παρουσία με κοινά γυμνάσια με την Νικαράγουα και μια σειρά άλλες χώρες μέσα στον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή μιλάμε στην πίσω πόρτα των Αμερικανών, αν θεωρείτε όλα αυτά τα πράγματα στον κήπο τους, στον κήπο το θαλασσινό. Λοιπόν, πάμε. Σας ακούμε. Πάμε, ναι, ακούσουμε το φίλο ή φίλη. Ναι. Αλέξανδρος Μπορέα, πήρε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, έχω δύο παραγγελίες λίγο. Μία είναι για σένα. Θέλω οπωσδήποτε Δημήτρη Καρούσο να τον ακούσω. Ναι. Το φέρνει στον ηρωή σε κάποια εκπομπή, δεν ξέρω, αλλά θέλω οπωσδήποτε. Όχι μόνο, σκεφτόμαστε και για ειδική εκπομπή για τον Δημήτρη. Ναι, ήταν εξαιρετικός. Ναι. Τον είδα στην εκπομπή που είχατε στο Blue Sky, ήταν πραγματικά φοβερός και ήταν ακριβώς το στυλ το οποίο μου αρέσει, δηλαδή ήρεμη δύναμη. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο είναι, επειδή ξέρω ότι είσαι υπεροστρατηγό, είναι και υπεροστρατηγός. Ναι. Ναι, εδώ. Ναι, εδώ. Λοιπόν, να προσέχει λίγο σε ποιες εκπομπές εμφανίζεται. Για να μην χάνει την δική του αξία. Αυτό μόνο. Λοιπόν, τώρα, πάω λίγο στο θέμα. Ξέρω ότι είσαι λίγο στα διεθνή και σε βγάζω ίσως λίγο εκτός. Αλλά επειδή αυτή την εβδομάδα ακούστηκε πάρα πολύ αυτό το
αυτό το θεματάκι, να το πούμε έτσι. Θα ήθελα μια απάντηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν σε βλέπω να αγγίζει πάρα πολύ. Ποιο? Και είναι το εξής. Τι θα κάνουμε, μάλλον εάν έχει θέση η σημερινή αστική τάξη της χώρας, οι ολιγάρχες και τα σχετικά, στη Νέα Ελλάδα που θέλουμε να κάνουμε. Αν έχει κάποιο ρόλο να παίξει το παιδί μου ή τέλος, αυτή η σύγκρουση. Ναι. Αυτά. Δεν θα σας αποσχολούσα πάρα πολύ. Θα σας ξαναπάρω κάποια άλλη στιγμή για ένα θεματάκι το οποίο έχουμε τότε διαφωνίες, αλλά επειδή βλέπω ότι έχει θέμα αυτή τη στιγμή, λέω να σας αφήσω με κάτι μικρό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς το ζήτημα είναι δεν αφορά, δεν θα κάνουμε πολιτική φασιστικού κόμματος. Θέλω να πω με την... Όχι, προφανώς δεν και χρεώνω. Και αποκλεισμόν. Ναι, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με στόχους κατάταξης, συγκρότησης της κοινωνίας σε τάξεις. Φυσικά οι τάξεις υπάρχουν σε μια κοινωνία. Διαμορφώνονται. Αλλά το καλό με τον καπιταλισμό είναι ότι διαμορφώνει κάποια τάξεις σε συνεχή κινητικότητα. Και όχι κάστες. Βεβαίως, ο καπιταλισμός όπως έχει εξελιχθεί στις μέρες μας, κακά τα ψέματα, μετατρέπει τα κοινωνικά στρώματα και τις τάξεις σε κάστες. Δηλαδή, κλειστές καταστάσεις όπου δεν μπορεί εύκολα να υπάρχει κινητικότητα. Και ιδιαίτερα σε δύο μεγάλους πόλους, στους πολύ πλούσιους, έτσι, ασύλλοντα πλούσιους, και στη φτωχολογία σε διάφορες παραλλαγές. Λοιπόν, άρα ο στόχος μας ποιος είναι? Να αναπεξαρτηθεί η χώρα από εκείνο το κομμάτι της άρχουσας τάξης, να το πούμε έτσι, το οποίο πλέον είναι τελείως παρασιτικό, δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη ή την εθνική υπόσταση της χώρας και να το πούμε έτσι, προσυδειάζει σε αυτό το πράγμα που η αμερικάνικη ταινία ο Wolf της Wall Street με τον Ντικάπριο αποδίδει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτή η κάστα, να το πούμε έτσι, θα συντρίβει. Που δεν παράγει κιόλας. Ναι, δεν έχει καμία σχέση, είναι παρασιτική. Τελείως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει, φυσικά είναι ευπρόσδεκτος. Και θα διαμορφώσουμε κανόνες και όρους, έτσι ώστε λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία, ακόμη και αν είναι μια μεσαία αστική τάξη, να μπορεί να ανθίσει υπό όρους. Δηλαδή, ξεκάθαρους κανόνες παιχνιδιού και δυνατότητες ανάπτυξης κερδοφορίας, αλλά όχι ούτε μονοπωλιακού υπερκέρδους, ούτε δυνατότητα μονοπωλιακού ανταγωνισμού θα υπάρχει, ούτε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, θα δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει όσο μπορεί να υπάρξει μια πραγματική επιχειρηματική δυνατότητα, όπου ο επιχειρηματίας θα δένεται με την επιχείρησή του και θα νοιάζεται. Επιχειρηματίες που δεν νοιάζονται για αυτά τα πράγματα δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι ότι θα κάνουμε μια εκστρατεία, να τους κρεμάσουμε την πλατεία. Δεν μας ενδιαφέρουν. Και με οικονομικούς όρους δεν θα έχουν δυνατότητα επιβίωσης σε αυτή τη χώρα. Ναι, ήθελα να δώσω κι εγώ μια απάντηση στον άνθρωπο. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία είναι υπόθεση του λαού και του σχετισμού που διαμορφώνονται κοινωνικά. Φίλε Αλέξανδρε, εγώ λαμβάνω υπόψη με αυτό που λες. Εντάξει, το ακούω, δεν έπαιρνε κιόλας ότι το προσυπογράφω, έτσι, με την έννοια ότι κανένας εμφανίζεται και κάνει γνωστές τις θέσεις του ΕΠΑΜ, αυτό έχει σημασία να ακουστεί, και δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε διαφορές, ας πούμε, αισθητικής, να το πω έτσι. Είναι, το θέμα είναι το τι λες, πώς τα λες και για ποιον τα λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν διακρίνουμε τους ανθρώπους με χαρακτηριστικά άλλα. Το θέμα είναι ότι ποιοι είναι πατριώτες, ποιοι παλεύουν για να πάνε τα πράγματα μπροστά, και αυτό δεν έχει και σε τι κόσμο θες και να απευθυνθείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Διότι δεν είναι μονοπλευρός και μονοδιάστατος ο κόσμος, έχει μια μεγάλη γκάμα. Όλους τους θέλουμε, αρκεί να ασπαστούν, αν θέλεις, αυτά τα οποία και εμείς πρεσβεύουμε. Πάντως σε ευχαριστώ για την... Που θέλουμε να τους πείσουμε πάνω σε ορισμένες πολιτικές μας θέσεις, οι οποίες είναι προϊόν επιστημονικής και άποψης και σοβαρής μελέτης και τεκμηρίωσης των δεδομένων της πατρίδας μας. Και μας ενδιαφέρουν και διάφορα πάντα να κρίνουμε, δεν αφορά μόνο τον Δημήτρη, αυτό αφορά γενικότερα. Βγαίνουμε ή προσπαθούμε να βγαίνουμε εκεί που μας αφορά το κοινό, το οποίο προσπαθούμε, στο οποίο προσπαθούμε να απευθυνθούμε. Εάν θεωρούμε ότι μια συγκεκριμένη εκπομπή ή ένα βήμα το οποίο μας προσφέρεται δεν απευθύνεται σε ένα κοινό που μας αφορά, δεν βγαίνουμε.
Σαφέστατα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος την παρουσιάζει, αν την παρουσιάζει κάποιος ευπρόσωπος τύπος ή δεν είναι ευπρόσωπος τύπος. Εάν όμως το κοινό το οποίο μας ενδιαφέρει, εάν όμως διαθέτει αυτό το κοινό ή υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το κοινό που μας ενδιαφέρει, βγαίνουμε. Και δεν δημοσιογραφικά να καθησυχάσω κάποιους που ανησυχούν, έχουν τέτοιου είδους ανησυχίες. Η προσπάθεια είναι η εκπομπή σε αυτό το κανάλι που είδες, Αλέξανδρε, να γίνει πιο συγκροτημένα με τον κατάλληλο παρουσιαστή ή παρουσιάστρια, και πιστεύουμε σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώνουμε ποια εκπομπή να δούνε, όπου θα είναι μια πραγματικά συγκροτημένη εκπομπή του κινήματός μας, του μετόπου μας. Και επειδή έχουμε μερικές φορές πέφτουμε σε μια λούμπα, να το πω κιόλας, και εγώ και με αφορά και εμένα, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχουμε μια ελιτίστικη αντιμετώπιση του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πιστεύω, βεβαίως χρειαζόμαστε τους ανθρώπους, τους σκεπτόμενους, αυτούς που έχουν μια κριτική σκέψη, έχουν δυνατότητα δηλαδή να διηλίζουν και να αφομοιώνουν την κατάσταση έτσι ώστε να τη μετατρέπουν σε πολιτική σκέψη, πολιτικά προτάγματα και πολιτική δράση. Όμως, αυτός που θα δώσει τη μάχη και αυτός που θα είναι ο πιο επίμονος από όλους και θα τραβήξει μέχρι τέλους, είναι αυτός που θα δεθεί με την καρδιά και όχι με το νου. Πέστε μου σε αυτό να πω εγώ που τα έχω δει στο πεδίο, δηλαδή των ασκήσεων, ή αν θέλει στον πεδίο που είναι έτοιμο για να δώσει μάχη. Ποιοι ήταν εκείνοι που πρωτοστατούσαν? Αυτοί οι στρατιώτες, και λέω για στρατιώτες, δεν μιλάω για άνθρωποι, ναι. Όχι μόνο που τους είχαμε έτσι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά είχαν την ψυχή τους μέσα. Έχω να διηγηθώ, αν θέλω, δεκάδες παραδείγματα. Δεκάδες παραδείγματα. Οι μαθητές του τελευταίου θρανίου, έτσι, αυτό εννοείς. Ναι, γιατί είναι αυτοί που θα σηκώσουν και θα τραβήξουν μέχρι τέλος. Και ξέρουν τι σημαίνει χαράκωμα. Έτσι, έτσι. Γιατί... Και ο καθένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ξέρεις. Αυτά πας να εκμεταλλευτείς, τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Ναι. Και πριν επανέλθουμε. Μας ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ζέση που έχει μέσα του κάποιος για τον αγώνα. Και μετά τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Και για να επανέλθουμε στην πορεία μας, το οδεύοντας προς ένα εθνικό νόμισμα για τη σωτηρία της πατρίδας, φίλες και φίλοι μας, πριν δώσουμε μία απάντηση στο τι κάνει η Ελλάδα καθώς οδεύει σε αυτό το δρόμο σε σχέση με τον πλούτο της και πώς τον αξιοποιεί, να πούμε ότι την Παρασκευή πάλι το βράδυ στις 11:30 στο κανάλι Blue Sky δείτε τον Δούριο Ύπο, τον οποίο έχει ήδη σχεδιαστεί με θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος του κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Δημήτρη Καζάκη, Δημήτρη Στρατηγέ, σας παρακαλώ, πώς πριν θα διαχειριστεί το ερώτημα, μια και κάναμε τις ανακοινώσεις, να πούμε ότι και η ώρα μετάδοση εκπομπής «Η ροή της επαρχίας», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σοβαράκης, θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 4 με 5 το απόγευμα και όχι στις 6 με 7 μετά μεσημβρίας, όπως είναι να το κάνουμε. Για να το περιμένουν δηλαδή ακριβώς μετά την εκπομπή τη δική μας. Ναι. Ακόμα να μην το ξεχάσουμε ότι απόψε στις 7 η ώρα. Πες μας, Δημήτρη. Απόψε 7 η ώρα. Στο Κόντρα πάλι 7 με 7 και μισή. Ο Γρηγόρης ο Πιερουτσάκος έχει την δική του. Ο καπετάνιος μας. Ναι, τη δική του παρουσίαση. Την Τετάρτη που μας έρχεται στην ΕΡΤΟΠΕΝ το πρωί 11 με 12 παρουσιάζω και εγώ εκεί πέρα μια θεματική. Η ΕΡΤΟΠΕΝ στα FM. Έχουμε ακόμα στις 27 πρώτου, το λέμε από τώρα, αρχίζουμε νωρίς να το λέμε, στο Θησίο Ηρακλειδών 66, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στις 6 ώρα το απόγευμα, μεγάλη εκδήλωση του ΕΠΑΜ με τον Δημήτρη Καζάκη, από τον πυρήνα που βρίσκεται εκεί θα είναι μια ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει για τα εθνικά θέματα, για τα οικονομικά θέματα και για τα θέματα του συντάγματος. Ο Δημήτρης ο Καζάκης, εγώ και ο Ναύαρχος ο Παπαντονίου θα βρισκόμαστε στο πάνελ. Τη δε Κυριακή, την τελευταία Κυριακή στις 31 του μήνα, 11 η ώρα το πρωί, στο Polis Art Cafe που βρίσκεται πάνω από τη στοά βιβλίου, το ΕΠΑΜ κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και εκεί είναι προσκεκλημένος όλος ο κόσμος που θέλει από κοντά και να έρθει μαζί μας να δει τα στελέχη του, να δει ότι έχει δεκάδες στελέχη το ΕΠΑΜ,
έτοιμα στη μάχη και μαζί να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό. Όλα αυτά, στρατηγέ, πρέπει να τα θυμίσουμε και κυρίως πρέπει να τα θυμίζετε εσείς που συμμετέχετε και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Πρέπει λοιπόν να τα θυμίζετε, διότι οι μέρες περνάνε, ιδιαίτερα όταν πλησιάζει μια εκδήλωση, τις παραμονές 2-3 μέρες πρέπει να ξαναθυμίζουμε στον κόσμο. Περνάμε λοιπόν τώρα, κύριοι Δημήτριδες, στρατηγέ και Δημήτρη Καζάκη. Και πριν, πάλι συγγνώμη, ναι, γιατί υπάρχουν τα μηνύματα που πέφτουν σε οριδόν. Τρέχουν συνέχεια τα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος που μου ρώτησε προηγουμένως για την εφεύρεση του κύριου Ζωγράφου, λέει ότι της έβαλε χέρι ο Καμένος. Όντως, από τις πληροφορίες ενδιαφέρει και το Υπουργείο Άμυνας. Μην ανησυχείτε, πάει η εφεύρεση. Θα τη φάει δηλαδή. Απλά να συμπληρώσω εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η εφεύρεση αυτή, την οποία εγώ την είδα και η οποία είναι ουσιαστικά ένα κράμα μετάλλου, όπου πέφτοντας στο νερό διασπάται και η ενέργεια από τη διάσπαση γίνεται ρεύμα. Αυτή η εφεύρεση, η οποία μπορεί να είναι από ένα κιλοβάτ επί μέρες με ένα ποτήρι νερό, επί λίγες μέρες με ένα ποτήρι νερό προσφέρει αυτό το ένα κιλοβάτ, μπορεί να συνδυαστεί με την εφεύρεση του ηλιακού ηλεκτρικού αυτοκινήτου που έχουν εφεύρει Έλληνες στην Κρήτη μέσα, νομίζω, σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Αν τα δύο αυτά ενωθούν στο ίδιο όχημα, το όχημα αυτό πάει παντού, σαν να έχει βενζίνα συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Να, ξέχασα και δύο πράγματα. Τα πω δύο ανακοινώσεις. Σήμερα ο Δημήτρης ο Καζάκης θα βρίσκεται στον πυρήνα της Παιανίας, ένας καινούριος πυρήνας που δημιουργείται. Άρα, γιατί καθημερινά έχουμε τέτοια πράγματα. Και στις 30 στο Αίγιο, ενώ έχουμε και απόγευμα, έχουμε και πρωί και απόγευμα εκδήλωση. Μία είναι στο Αίγιο κάτω και η άλλη στο. Όχι στο Αίγιο, συγγνώμη, έκανα λάθος. Στο Κιάτο. Συγγνώμη, στο Κιάτο στις 30 και το βράδυ μάλλον θα είμαστε, προετοιμάζεται στον Δήμο Διονύσου. Με την ευκαιρία αυτή, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν ειδήσεις που δεν τις μεταδίδουν τα μέσα της ενημέρωσης που ξέρουμε, του συστήματος τα μέσα. Θα πρέπει ίσως, και σας το προτείνω, κάθε μέρα έστω μία φορά να υπάρχουν από αυτό εδώ το σταθμό ειδήσεις που δεν σας λένε, και μαζί με αυτές τις ειδήσεις να δίνουμε και όλες αυτές τις ειδήσεις, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να ακούγονται κάθε μέρα μέσα σε ένα, μαζί με μια-δυο ειδήσεις, ένα δελτίο ειδήσεων, παιδιά, το οποίο να λέει πράγματα που δεν τα λένε οι άλλοι. Ας πούμε, δεν άκουσα μέσα στις ειδήσεις να υποθεί ότι ο κύριος Ντάιζεμπλουμ μόλις χτες δήλωσε ότι εμείς με το ασφαλιστικό σας περιμέναμε μία γελάδα και εσύ μας φέρατε μία γάτα. Είναι γελαδάρες είναι εκεί στην Ολλανδία. Αυτό του φανταστείτε λοιπόν τι θα τραβήξουμε με το θέμα των συντάξεων, με το ασφαλιστικό. Και όπως μας λέει ο φίλος ο Ηρακλής, ο αξιότιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ότι θα εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας και κάλεσε τους δανειστές να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Μάλιστα. Πώς θα μας την εξασφαλίσουνε. Και ο ίδιος αυτό αναρωτιέται. Να ξέρουμε. Πάμε λοιπόν. Ο πλούτος της Ελλάδος, καθώς οδεύουμε προς την εγκαθίδρυση του εθνικού νομίσματος και την ανάταξη της οικονομίας, της παραγωγής, του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργούμε ως οικονομία της Ελλάδος μέσα στο διεθνές πλαίσιο, τι θα γίνει με τον πλούτο που η χώρα μας ευτυχώς είναι. Εδώ θα γίνει, επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τα ζητήματα αυτά και εγώ πιστεύω ότι είναι ύποπτη συζήτηση σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα, το ύποπτο. Η ιστορία του ορυκτού και φυσικού πλούτου μιας χώρας είναι τεράστια υπόθεση. Σίγουρα. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Καθόλου. Γιατί σχετίζεται όχι μόνο με τα οικονομικά προσόντα ή με τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να έχει μια χώρα. Έχει να κάνει με την οικολογική ισορροπία που πρέπει να έχει η χώρα. Πρέπει να έχει να κάνει με την κοινωνική ισορροπία που έχει μια χώρα. Παράδειγμα, δείτε τις αραβικές χώρες που έχουν βγάλει το μαύρο χρυσό, όπως λέμε. Εκεί δεν υπήρξε μόνο μια τρομακτική οικολογική επιβάρυνση. Βεβαίως υπήρχαν οικονομικά ωφέλη, αλλά δείτε τις κοινωνίες τους. Ποιος θα ήθελε να ζει στη Σαουδική Αραβία, να σηκώσει το χέρι του?
Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους, πολλούς Έλληνες που πήγαν εκεί και με ειδικούς προνομιακούς όρους, δηλαδή σαν επιστήμονες ή σαν μηχανικοί κτλ. Που δούλεψαν κάτω, όπου φύγει, φύγει. Δεν αντέξανε. Όχι μόνο Σαουδική, αλλά σε όλες τις αραβικές χώρες. Το δεύτερο είναι μια κοινωνική αποσύνθεση η οποία επιβλήθηκε. Δεύτερον, είναι τρομακτική οικολογική καταστροφή. Εάν δεν έχει σχέδιο κτλ. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις? Πρώτον, να αποτυπώσεις τον ορυκτό και φυσικό σου πλούτο. Να τον αποτυπώσεις. Έχει αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό. Πριν πάμε στα ηλικιώδη πράγματα που ακούγονται περί Λεβιάθαν, Νοτίου της Κρήτης και όλα αυτά τα πράγματα, που εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν έχω διαβάσει μελέτες οι οποίες να με πείθουν ότι όντως υπάρχουν, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, να τις δεχτώ, αλλά δεν είναι και το πρόβλημά μου. Για μένα, εμένα πλούτος είναι οι βοξίτες. Ναι, γιατί πλούτος... αυτή η άλλη η ενεργειακή, η άλλη πετρελαίου και αερίων είναι και επικίνδυνη. Ακόμα και πρέπει και με... γεωστρατηγικά. Για γεωστρατηγικά μιλάμε, πάρα και... πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, έτσι, εάν κάτι πας να βγάλεις στον αέρα. Έτσι. Και... γιατί συγκρούονται συμφέροντα υπεράνω από τις δυνάμεις της δικές μας. Μην ξεχνάμε ότι όσες χώρες έχουν το προνόμιο αυτό να παράγουν πετρέλαιο, το έχουν ποτίσει με αίμα και η ποιότητα της ζωής του λαού τους είναι η χειρότερη. Χειρότερη από αυτούς που δεν έχουν, υποτίθεται. Και πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε λοιπόν το εξής. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι να αξιοποιούμε εκείνα τα στοιχεία του φυσικού και ορυκτού πλούτου τα οποία είναι άμεσα προσβάσιμα. Είπαμε προηγουμένως για τη γεωθερμία. Έχουμε δυνατότητα σιδηρονικελίου. Είναι τρελό να έχει σιδηρονικέλιο, το οποίο είναι ένα καλύτερο σε ποιότητα στον πλανήτη, yeah, και να μην μπορείς να το αξιοποιήσεις γιατί σου θέτουν περιορισμούς είτε εταιρικές σύμμαχοι είτε η γνωστή οικονομική ολιγαρχία. Αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται αυτό το κομμάτι με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Και δεύτερον, γιατί να τα εκμεταλλευτείς? Υπάρχει θέμα πόσο από αυτό εκμεταλλεύεσαι. Εκμεταλλεύεσαι μόνο εκείνο το κομμάτι το οποίο μπορείς να αναπλάσεις ή να αποκαταστήσεις σε μεγάλο βαθμό οικολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Δεν υπερεκμεταλλεύεσαι καταστάσεις για να δεις λατομία ή καταστραμμένα βουνά. Ας πηγαίνετε στην Κιώνα. Κάντε μια βόλτα στην Κιώνα, ένα πανέμορφο βουνό, και κοιτάξτε να δείτε τι έχουν κάνει τα λατομία εκεί. Ναι. Οι εταιρείες δηλαδή. Ναι, ναι. Η καταστροφή είναι τρομακτική, δηλαδή τρελαίνεσαι. Με το τι κάνει, με το τι γίνεται εκεί πέρα. Κρανίου τόπος. Λοιπόν, άρα. Δεν παίρνουν και μέτρα αποκατάσταση. Δεν του ενδιαφέρει γιατί είναι κόστος. Είναι κόστος, επιβάλλει κόστος. Το θέμα είναι ότι αρπάξουμε εκεί την ώρα. Και το δεύτερο, τι κάνει, ρε παιδί μου, αυτό που βγάζει το μετάλλευμα. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει το κράτος. Έτσι. Και βέβαια, κοιτάξτε, επειδή ο ορυκτός πλούτος, το υπέδαφος της χώρας, πρωτίστως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στο έθνος και άρα πρέπει να εθνικοποιηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί ιδιώτης να βάζει χέρι με κανέναν τρόπο στον εθνικό πλούτο της χώρας. Και ο εθνικός πλούτος της χώρας είναι και τα νερά της. Δεν είναι μόνο έτσι. Λοιπόν, για να έχουμε καθαρή εξήγηση, για να μπορεί να υπάρξει σχέδιο ότι πάμε από εκεί, παίρνουμε αυτά, τα παίρνουμε με μέτρο, με συγκεκριμένες τεχνολογίες που εφαρμόζονται έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές επιβαρύνσεις. Έτσι. Με περιβαλλοντικές μελέτες, λεπτομερείς. Έτσι. Από εκεί και πέρα λέμε, τι το κάνουμε αυτό το πράγμα? Το πουλάμε έξω ως πρώτη ύλη? Καταστροφή. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Το αξιοποιούμε για να μεταποιήσουμε προϊόντα και να πουλήσουμε έξω. Άρα εργοστάσια δίπλα προφανώς. Δεν παίρνουμε το σιδηρονικέλιο για να το πουλήσουμε ως πρώτη ύλη, το παίρνουμε για να φτιάξουμε για παράδειγμα ανοξείδωτο χάλιβα. Βεβαίως. Για να μπορούμε να έχουμε εφαρμογές στην αμυντική βιομηχανία. Το σιδηρονικέλιο είναι το βασικό στοιχείο από το οποίο φτιάχνονται οι θωρακοί στα άρματα μάχης και στα οχήματα. Και στα πλοία. Λοιπόν, έχουμε βοξίτες. Γιατί δεν έχουμε αλουμίνιο αεροπορικού τύπου? Για πέστε μου εμένα, ρε παιδιά. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί δεν σου επιτρέπουν να αναπτύξει την πολεμική βιομηχανία. Υπάρχει νόμος, κύριε. Υπάρχει νόμος του Καραμαλή, του Γέρου, που απαγορεύει την εξόρυξη του νικελίου. Και όταν, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, αλλά θα μπορεί να τη βρει κανείς από αυτά που θα πω, όταν ο αμερικανικός στόλος, ο πολεμικός, αποφάσισε να επινικελώσει όλες τις καρίνες των πλοίων του, πήγε ο Μποδοσάκης ο νεότερος και συνάντησε τον Καραμαλή και του είπε, πρόεδρε, άφησε με τώρα να βγάλουμε νικέλιο,
να κάνουμε τη μισή Ελλάδα της εργατικής τάξης πλούσια, να έχουμε να δουλεύουν άνθρωποι, να κάνουμε εργοστάσια, να το πουλάμε τελειωμένο, έτοιμο νικέλιο στους Αμερικάνους που χρειάζονται τόνους για να κάνουν. Την επόμενη το πρωί, παιδιά, η 17 Νοέμβρη σκότωσε αυτό τον Μποδοσάκη. Λοιπόν, αυτό και από άλλα, αλλά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά στοιχεία σχετικά, αλλά να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Ακόμη και πετρέλαιο να έχουμε σε αυτές τις τεράστιες ποσότητες που λένε, έτσι. Γιατί αν έχουμε λίγο πετρέλαιο, το αξιοποιείς στο βαθμό που το αξιοποιείς για εσωτερικές ανάγκες. Ναι, δεν είσαι τρελός να το πάνε το πουλήσεις έξω, είσαι ηλίθιος να πάνε να το πουλήσεις έξω. Γιατί θα γλιτώσεις σημαντικό συναλλαγματοβόρο εισαγωγή. Άρα λοιπόν, αν όμως έχουμε ακόμη και τεράστιες ποσότητες αυτές που λέγονται ότι είναι, δεν τις ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή. Και να σας πω και κάτι άλλο, μου ακούγονται λίγον και ο λίγον έτσι. Παραφουσκωμένο. Όχι τίποτα για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί αν είχαμε αυτές τις τεράστιες ποσότητες, δεν θα είχαν μπουκάρει οι πάντες και θα το βγάζανε αυτό το πράγμα ήδη. Δηλαδή θα είχαν μπει οι Αμερικανοί, θα είχαν μπει οι ευρωπαϊκά συμφέροντα μέσα, γιατί η Ευρώπη έχει τρομακτικό πρόβλημα ενεργειακό. Όμως ακόμη και αν έχουμε αυτές τις ποσότητες, γιατί να μην κάνουμε μια ισχυρή πετροχημική βιομηχανία. Βεβαίως. Το θέμα, Δημήτρη, γιατί, μου γιατί είναι ότι η Ευρώπη θέλει να πάρει στα χέρια της αυτό το πλούτο. Θυμάμαι ότι στη δεκαετία του 70 υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση να φτιαχτεί πετροχημικό εργοστάσιο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μάλιστα, η κυβέρνηση Καραμαλή του Γέρου, που λες και εσύ, λοιπόν, είχε παραγγείλει για το πετροχημικό εργοστάσιο την παραλαβή βασικών μηχανημάτων από τη Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση. Ναι, ναι, το ξέρω. Παρεπιπτόντως. Γιατί από τη Σοβιετική Ένωση, γιατί πολύ απλά η Σοβιετική Ένωση είχε την καλύτερη πετροχημική βιομηχανία στον κόσμο. Την τυποποίησή της την έκανε η Ιαπωνία, για να καταλάβετε. Έπαιρνε τις πατέντες από τη Σοβιετική Ένωση και τις πατεντοποιούσε ως ιαπωνικές της πετροχημικής βιομηχανίας. Τέτοια κατάντια είχε η Σοβιετική Ένωση. Και η Ρωσία θα μας τα έδινε με αντάλλαγμα πορτοκάλια. Που το ξέρουμε αυτό. Μας το λέγανε οι Σοβιετικοί οι ίδιοι. Όταν επισκέφτηκα εγώ, τέλος πάντων, μέλος ομάδας του ΚΚΕ της εποχής εκείνης, που πήγαμε να μελετήσουμε τα οικονομικά της Περιστρόικα, και τότε καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, είναι μια μαγική εικόνα, την έχουν αλώσει από μέσα τα πάντα. Λοιπόν, οι ίδιοι Σοβιετικοί λοιπόν μας λέγανε ότι έχουν το 53% των παγκόσμιων πατεντών, αλλά διαμέσου ξένων δυνάμεων. Της Φιλανδίας, της Ιαπωνίας και τέτοια πράγματα. Και όταν τους ρωτάγαμε, καλά ρε παιδιά, δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή χρειαζόσαστε. Ναι, και ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οπ, κατάλαβα, λέω. Πουλάνε την πατέντα, το εγκονομάνε τα κομματικά στελέχη και οι διάφοροι προύχοντες. Άρα έχουμε αστική τάξη. Έχουμε αστική τάξη πλέον στη Σοβιετική Ένωση. Το θέμα είναι πώς θα ανατραπεί το πλαίσιο που δεν τους επέτρεπε να γίνουν κεφαλαιοκράτες. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή τότε τα παραλάβαντα μηχανήματα τα κλείσανε. Στα ΕΛΠΕ, σε μια αποθήκη των τωρινών ΕΛΠΕ, τότε κρατικών δηληστηρίων, κάτω στον Ασπρόπυργο, και από τότε χάθηκαν. Ανοίγεται η τύχη τους. Δεν έγινε ποτέ το περίφημο πετροχημικό εργοστάσιο. Ένα επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε σε λίγο. Θα το προετοιμάσει ο αγαπητός ο Μιχάλης, που είναι στον ήχο, και θα ακολουθήσει μετά η τύχη και πώς θα διαχειριστεί η αποφασισμένη κυβέρνηση που οδεύει στην ανάταξη της χώρας, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο και το εθνικό νόμισμα, τι γίνονται οι τράπεζες καθώς θα κλείνει το πρώτο εξάμηνο της πορείας, που όπως την ονομάσαμε εδώ την λέμε προχωράμε προς εθνικό νόμισμα. Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια, πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, Θησαίος 4, 4ος όροφος, στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια.
Πάντα στην εκπομπή που σήμερα είναι το δεύτερο της μέρος, πώς προχωράμε στην σωτηρία της πατρίδος, έχοντας ως ένα από τα εργαλεία για αυτό το σκοπό το εθνικό νόμισμα. Όμως Δημήτρη, κάτι θέλεις να απαντήσεις σε ένα ερώτημα. Ναι, μας λέει ο φίλος, καλησπέρα, γιατί δεν φέρετε τον Νίκο τον Λιγερό να σας πει για τον ορυκτό πλούτο. Ευχαριστώ. Απλά να το πούμε ότι ο Νίκος ο Λιγερός, από όσο γνωρίζω και εσύ το ξέρεις καλύτερα από ότι εγώ, είναι το αντικείμενο του ΑΟΣ, η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν είναι το αντικείμενο του ορυκτός πλούτος. Ακούστε, φίλοι μου, να είμαστε σοβαροί σε αυτόν τον τόπο, γιατί οφείλουμε να είμαστε σοβαροί. Είναι μεγάλη ιστορία ο ορυκτός πλούτος. Αποτύπωμα, η πρώτη σοβαρή μελέτη ολοκληρωμένη για τον ορυκτό πλούτο περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση, «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Αποτέλεσε μνημείο για την καταγραφή και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Προς Θεού, δεν την έχει κάνει την μελέτη αυτή ο Δημήτρης ο Μπάτσης, όπως έγραφε ο συναγωνιστές του και σύντροφοί του την εποχή εκείνη. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα μηχανικών και οικονομολόγων ήδη από το Μεσοπόλεμο που κάνανε μια τρομακτική έρευνα, ιδιωτική βεβαίως. Σε εθελοντική βάση. Ιδιωτική, αυτό λέω. Δεν υπήρχαν θεσμοί του δημοσίου που να υποστηρίζαν τίποτα. Και κάνανε αυτό το αποτέλεσμα της δικής τους έρευνας. Αποτυπώθηκε στο βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση με τους εξαίρετους πίνακες αυτούς που υπάρχουν. Είναι μοναδική ακόμη και σήμερα. Ο Δημήτρης Μπάτσης, οφείλουμε να πούμε ότι ήταν ο επικεφαλής της επιστήμης ανασυγκρότησης, μιας επιστημονικής οργάνωσης όπου ανήκε τα τρία τέταρτα του οικονομικού, φιλοσοφικού τεχνικής διανόησης της χώρας, όπου είχε σαν βασικό σκοπό την επιστημονική ανασυγκρότηση της χώρας, μάλλον η στράτευση της επιστήμης στην ανασυγκρότηση της χώρας. Και έβγαζε το περιοδικό Αντέως με τη λογική ακριβώς αυτή, η επιστήμη γερά να πατάει στη γη των πατέρων, δηλαδή την πατρίδα. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιούσε τον Αντέο. Ότι η επιστήμη δεν είναι για την επιστήμη, είναι επιστήμη για την πατρίδα, για να μπορεί να συγκροτηθεί. Από τότε και χάρη στη δουλειά αυτών των επιστημόνων συγκροτήθηκαν δημόσιοι φορείς με κορύφωση το ΙΓΜΕ. Να μην το ξεχνάμε. Το ΙΓΜΕ είναι που έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στα ζητήματα αυτά, γι' αυτό και έχει ένα πολύτιμο αρχείο, μια πολύτιμη βιβλιοθήκη, την οποία εποφθαλμιούν πολλοί αετονίχηδες, γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή, το πρώτο μνημόνιο, στόχος μπήκε η διάλυση του ΙΓΜΕ και το κλείσιμο του ΙΓΜΕ, ώστε αφενός να μην υπάρχει δημόσια έρευνα στον ορυκτό πλούτο και δεύτερο οι αετονίχηδες να βάλουν χέρι στο αρχείο και στη βιβλιοθήκη του ΙΓΜΕ. Αυτοί ξέρουν. Τώρα από εκεί και πέρα, ποια κρατική πολιτική πρέπει να γίνεται για να μπορεί να αντιμετωπιστεί, μόνο έτσι όπως σας είπα. Το θέμα δεν είναι να ξέρεις τι ορυκτό έχεις, πλούτο έχεις, είναι το πώς θα τον αξιοποιήσεις, έτσι. Φίλοι μας, φτάσαμε στο σημείο που, αν είναι δυνατόν, αγαπητέ Δημήτρη, δώσε μας με λίγα λόγια και σε αυριανή εκπομπή μπορούμε να πούμε περισσότερα, λίγα λόγια για το τι θα γίνει με τις τράπεζες στο πρώτο εξάμηνο. Έχουμε όμως ένα τηλεφώνημα εδώ. Ναι, θα πούμε το πρώτο 24ωρο, να πούμε το εξάμηνο, να το αφήσουμε για αύριο. Λοιπόν, έτσι αλλιώς το μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα το οι τράπεζες, γιατί έχει να κάνει με την κυκλοφορία χρήματος και φυσικά με την κατάσταση της οικονομίας συνολικά. Να πω μόνο στο φίλο το Δημήτρη που μας επαναλαμβάνει το ερώτημα που διαβάσαμε προηγουμένως για τα κουπόνια ή κάτι παρόμοιο για να ενισχυθεί η παραγωγή. Το διαβάσαμε, συμφωνούμε με αυτό το πράγμα και επεκτείναμε. Μάλλον δεν άκουσε όλη την εκπομπή. Εγώ θα του έλεγα να τη διαβάσει, να την ακούσει, να δει πώς το σχολιάσαμε το συγκεκριμένο ερώτημα. Ιδιαίτερα στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, ακούμε το φίλο ή τη φίλη που είναι στο τηλέφωνο. Ναι. Σας ακούμε. Μόνο χαμηλώστε τον υπολογιστή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κύριε Δημήτρη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δεν έχω ξαναπάρει πάλι, έχω πει ξανά πόσο σας θαυμάζω για το πλούτο των γνώσεων σας. Ακούγω, μέχρι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, συνεχίστε. Ήθελα να πω ότι το πρόβλημα αυτό που με φοβίζει εμένα όσο αναφορά το ΕΠΑΜ, γιατί προσπαθώ να πείσω όλη την οικογένειά μου, εγώ είμαι ειδικισμένος για να ψηφίσουμε, ναι. Είναι το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία που επενέβηκε στην Κύπρο το 1974, η Αγγλία την έβαλε να επενδύει. Σωστό. Τα προβλήματα κατ' εμένα, φυσικά είμαι ένας μικρός υπαλληλίσκος, δεν είμαι ιδιαίτερος γνώσης, είναι δύο. Είναι οι τραπεζίτες, οι οποίοι θέλουν το ΝΑΤΟ να κάνουν το Αιγαίο μία λίμνη δικιά τους, με Τουρκία, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανο, Συρία, και στρατηγικό ηγέτη στην Τουρκία. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι οι Προτεστάντες βιομηχανοί, Αγγλία, Γαλλία, πάντα φίλοι με τους Ρώσους, οι οποίοι δεν το θέλουν αυτό και θέλουν να ελέγχουν τα περάσματα, το Βόσπορο, το Σουέζ, τα φτενά της στήλης του Ηρακλέως κτλ. Και πού έγινε ο φόβος μου. Ο φόβος μου έγινε στο... και η Γερμανία που πάντα στη βουντάρει την Τουρκία να επενδύει για τα δικά της τέτοια. Πού έγινε ο φόβος μου. Αναλαμβάνει το ΕΠΑΜ. Και ξεκινάνε προβοκάτια. Και καταστρέφουν, ξεκινάνε προβοκάτια και αρχίζουν και βάζουν φωτιές στην Ελλάδα, βάζουν 10 κουκουλοφόρους, σκοτώνουν μερικό κόσμο από τη δεύτερη μέρα που αναλαμβάνει το ΕΠΑΜ. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί οι Τούρκοι, αν δεν είναι από πίσω οι Προτεστάντες, οι Γερμανοί, οι βιομηχανοί, οι τραπεζίτες, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ένα κράτος, μάλλον μια κοινωνία η οποία αποφασίζει να οργανωμένα να μεταβεί σε άλλη κατάσταση, δηλαδή να κάνει πολιτική αλλαγή τόσο ριζική όσο αυτή που συζητάμε, ξέρει να μείνεται. Και να επαγρυπνά. Και να επαγρυπνά. Δηλαδή δεν είναι τόσο πρόβλημα. Εγώ έχω ζήσει κατάσταση ανάλογη. Μπορεί να μην τη θυμόμαστε τώρα, αλλά θυμόσαστε, δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε, αν έχετε την ηλικία να τη θυμόσαστε, εγώ το ζήσα. Ωραία, λοιπόν, θα πρέπει να τη θυμόσαστε την περίφημη κουκουνάρα του Αβέροφ. Η κουκουνάρα η πυρομανής, όπως λεγότανε. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή ότι λίγο πριν γίνουν οι εκλογές του 1981, όπου πραγματικά εκεί ο λαός ποθούσε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή για την οποία συζητάμε σήμερα, έτσι, ανεξάρτητα ότι πουλήθηκε αυτή η προσδοκία και πώς εκφράστηκε πολιτικά, τότε έγινε αυτό που λέτε, μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, έγινε χαμός, τότε ανήκα και σε μια πολιτική οργάνωση, σε ένα κόμμα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπου δόθηκε εντολή στα μέλη του και στους φίλους του να τρέχουν στα βουνά και να συμμετάσχουν στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στη λογική αντιμετώπισης και περιφρούρησης των περιοχών ενάντια σε αυτήν την ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν τρέφω καμία αμφιβολία ότι ήταν προβοκάτσια η όλη ιστορία, να καταστεί έκριθμη η κατάσταση, και ακόμη υπήρχε και σχέδιο στο να μην γίνουν εκλογές εκείνη την εποχή, εκπονήθηκε από τον ίδιο τον Αβέροφ και το σταμάτησε η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή κάποιοι πιο μετριοπαθείς μέσα στη Νέα Δημοκρατία σου λέει, κάτσε ρε φίλε, θα πάμε σε φίλιο άμα με αυτή τη λογική. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά αντιμετωπίζονται με την εγρήγορση, την επαγρύπνηση του κόσμου και φυσικά ένα κράτος, μάλλον μια πολιτική τάξη να το πούμε έτσι, η οποία είναι αρκούδος πατριωτική να την αντιμετωπίσει. Πολύ δε περισσότερο όταν αναλαμβάνεις ένα κράτος, μάλλον παίρνεις την εξουσία, αμέσως ξέρεις ποιοι είναι οι πυρήνες που μπορούν να σου δημιουργήσουν τέτοια πράγματα. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, Ναι. Λέτε να τους αφήσουμε να μας κάνουν τέτοια πράγματα. Συγγνώμη. Λέω να τους επιτρέψουμε να μας κάνουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει και η προληπτική τακτική. Ναι, αλλά είναι το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να είστε. Και ναι, απλά θέλω να πω ότι όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πεις. Κωστάκι του Καραμανή που κάνει και η Ελλάδα τότε. Ναι, αλλά ξέρετε, και πάλι όμως έχει να κάνει με το ποιοι κυβερνάνε. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν δεν κυβερνούσε ο Κωστάκης ο Καραμαλής για να κάνει τα τουμπούς εμφανίσεις και είχαμε σοβαρή διακυβέρνηση της χώρας, η ιστορία θα είχε τελειώσει σε μπυρ παρά. Αλλά έπρεπε να πεθάνουν 140 Έλληνες, έτσι, στις φωτιές εκείνες, για να τα οικονομήσουν χοντρά οι παραχωρησιούχοι και όλοι εκείνοι που εποφθαλμιούσαν της Ιωνίας. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν έχεις κυβερνήτες και κράτος τέτοιο, όχι όταν αλλάζει η κατάσταση.
Συνολικά, όταν αλλάζει η κατάσταση, ξέρετε τι θα γίνει. Ναι, μπορεί να γίνουν κάποια τέτοιες ιστορίες. Θα χτυπηθούν αμήλικτα, σας το εγγυώμαι. Και από τον ίδιο το λαό. Αμήλικτα, από τον ίδιο το λαό, πρώτα κυρία. Και τι θα κάνουν μετά, θα υποχωρήσουν, θα λουφάξουν, θα περιμένουν ένα με 2-3 χρόνια να δουν τι σοή κατάσταση διαμορφώνεται στην Ελλάδα, ώστε μετά να επιχειρήσουν δια της κερκόπορτας. Που έχεις ανοιχτές πόρτες. Έτσι, κερκό από την πίσω πόρτα, να δει ποιος από εμάς μπορεί να δωροκιδοκηθεί, ποιος από εμάς είναι, πώς να το πούμε, λιγάκι πιο εγωιστής από τον άλλον, ώστε το καλλιεργήσουν αυτά τα πράγματα, να υπάρξουν, να αρχίσουν να αρχίσουν εντάσεις και έτσι να εισχωρήσουν στο πολιτικό σύστημα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το θέμα θα είναι μέσα σε αυτό το διάστημα εμείς θα είμαστε πώς το λένε, με το κατάλληλο σχέδιο και τον κατάλληλο ρυθμό ανοικοδόμηση της χώρας και τη δυνατότητα να έχουμε πραγματική δημοκρατία, ώστε με αναπλήρωση από το λαό τον ίδιο να μπορούμε να αναπληρώνουμε τις τυχόν απώλειες, θέλω να πω απώλειες πολιτικές εννοώ. Εννοώ δηλαδή δεν είμαστε όλοι άγιοι, σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι και στο μέλλον να λαχταρίσουν εξουσία παραπάνω από το θεμητό. Θα έχεις τέτοια δημοκρατία, θα οικοδομήσεις από την πρώτη στιγμή τέτοια δημοκρατία, ώστε ο λαός να τον εντοπίζει και να μπορεί να τον αντιμετωπίζει εύκολα βάζοντάς το στην άκρη. Ή θα έχουμε ένα κοινοβουλευτισμό τύπου μεταπολίτευσης που θα επιτρέπει στον οποιοδήποτε διαφθορέα να κάνει τη δική του πολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Επειδή όμως, να σας πω κάτι. Τι θα γίνει αυτό τον πόλεμο που εμείς θα κοντραστούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη μία οι τραπεζίτες που θέλουν το Αιγαίο ενωμένο. Επειδή. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Να γίνει πάλι η μεγάλη δίκη. Ας πούμε όπως ήταν παλιά και η Γαλλία το ίδιο. Ακούσαμε λιγάκι. Επειδή αυτό το θέμα άπτεται ενός θέματος που θέλω να θίξω σε επόμενες εκπομπές, που έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνεται σήμερα η παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα μετά τη δήλωση ενός ενεργειακού κολοσσού στην Ιγυρία ότι το πετρέλαιο θα πέσει κάτω από τα 20 το βαρέλι, κάτω από τα 20 δολάρια σήμερα γίνεται και τα χρηματιστήρια πάει κατά διαόλου κυριολεκτικά, γι' αυτό θέλει μια συνολική ανάλυση του ζητήματος. Γι' αυτό επειδή θα... Φίλε μου, σε ευχαριστούμε και εμείς. Πάντως θα αναφερθούμε σε επόμενες. Στην αυριανή εκπομπή, καταρχήν ένα μέρος του ερωτήματός σου, πιστεύουμε ότι θα απαντηθεί, μια και θα ασχοληθούμε με τις τράπεζες. Και εδώ και έξω. Και λίγο αυτόν τον πόλεμο τραπεζίτες. Ναι, παλικάρι μου, κάνε υπομονή αύριο και τις επόμενες εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι η ολοκλήρωση του θέματος της οικονομίας που θα διαμορφώνεται πλέον, της εθνικής οικονομίας, της εθνικής στρατηγικής για την οικονομία, το ισοζύγιο συναλλαγών εκεί τους μήνες που θα έχει πλέον ξεκινήσει και πότε μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη, διαμορφωμένη εθνική οικονομία που δεν θα μπορεί κανείς να την χτυπήσει απ' έξω. Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι σε σχέση με το ισοζύγιο, με το εξωτερικό ισοζύγιο, το εξωτερικό ισοζύγιο, ο στόχος είναι στον πρώτο χρόνο
φυσικά δεν θα μπορέσει να είναι ισοσχελισμένος, γιατί θα χρειαστούμε σοβαρά βιομηχανικά είδη τα οποία μας λείπουν αυτή τη στιγμή, και φυσικά θα αυξήσουν τις εισαγωγές, στις αναλλαστικές όμως εισαγωγές. Δεν θα επιτρέψουμε δηλαδή να εισάγονται γενικά αυτά τα κουβέρτα ό,τι νομίζει ο καθένας. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο, στο οποίο θα πειθαρχήσει η οικονομία. Πρέπει να πειθαρχήσει για να σκοτηθεί η οικονομία. Το δεύτερο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιομηχανική υποδομή τέτοια που να επιτρέπει στη χώρα τη γρήγορη ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, του δευτερογενούς λεγόμενου τομέα, χρειαζόμαστε 2 χρόνια στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Θέλουμε 2 χρόνια. Ναι, στο τέλος του δεύτερου χρόνου θα έχουμε μια κατάλληλη βιομηχανική υποδομή. Τι εννοούμε βιομηχανική υποδομή? Καταρχάς μια βιομηχανία η οποία παράγει τα βασικά είδη που χρειάζεται η οικονομία, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη βιομηχανίας. Μάλιστα. Και στη χημική και στα μηχανουργικά και όλα αυτά τα πράγματα. Να παράγει δηλαδή στη μηχανήματα, συσκευές και αυτό και βασικά χημικά, και βασικά χημικά είδη. Μάλιστα. Βασικά χημικά προϊόντα. Βασικά χημικά, ώστε να μπορούν να εξελιχθεί μετά και μεταποιητική βιομηχανία ευρύτερα, αλλά και ευρύτερα βιομηχανία μηχανοκατασκευών κτλ. Θέλει 2 χρόνια αυτό το πράγμα για να γίνει σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο, από το πρώτο. Ο στόχος πρέπει να είναι στον πρώτο χρόνο το ισοζύγιο κατά 80% να είναι διακρατικό. Μάλιστα. Δηλαδή να περνάει μέσα από διακρατικές συμφωνίες. Γιατί αυτό? Γιατί το κράτος μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες συμφωνίες και καλύτερες τιμές για την οικονομία του. Είτε είναι την ιδιωτική είτε την κρατική. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν θέλει ένας ιδιώτης να εισάγει κάποια μηχανήματα για να αναστηθεί, για παράδειγμα, η κλωστοφαντουργική βιομηχανία. Για να μπορέσει να τα έχει αυτά τα μηχανήματα, υπάρχουν 2 τρόποι. Αν τον αφήσεις έρμεο στην τύχη του να πάει να διαπραγματευτεί στον Μπαγκλαντές για να βρει μηχανήματα, γιατί μην τρελαθούμε, εκεί βρίσκεται η αιχμή του δόρατος της κλωδοργής. Μπαγκλαντές και Ινδία. Ή θα τρέχει μόνος του να πάει να βρει τα μηχανήματα, ή θα του εξασφαλίσει διά του κράτους τη δυνατότητα αυτή το ίδιο το κράτος. Για να μην κόβει το λαιμό του. Ο επιχειρηματίας που θα θέλει να στήσει ή ο βιοτέχνης που θα θέλει να στήσει. Να συμπληρώσω εγώ την ερώτηση παρακάτω. Εάν το ισοζύγιο είναι αυτό έτσι όπως περιγράφεται, δηλαδή τον πρώτο χρόνο μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένο, αλλά το δεύτερο όντως θα έχει τελειώσει. Στον πρώτο χρόνο η ζωή των πολιτών σε σχέση με τη σημερινή που ζούμε, ποια θα είναι η διαφορά της? Η διαφορά θα είναι ότι στα μαγαζιά και φυσικά στο λιανεμπόριο, να το πούμε έτσι, θα έχει αυξηθεί το μεγάλο ποσοστό των βιοτεχνικών και άλλων εγχώριας παραγωγής προϊόντων και θα έχει περιοριστεί δραματικά η ποικιλία λεγόμενη των προϊόντων. Δηλαδή, ναι, θα υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την ποικιλία. Δηλαδή, δεν θα βρίσκεις εύκολα 40 διαφορετικά είδη πατατάκια. Δεν θα τα βρίσκεις. Μάλιστα. Το λέω στα πατατάκια γιατί... αυτό θα ισχύσει και για τα παπούτσια και για τα πώς θα το πούμε, τα ρούχα. Με συγχωρείτε. Εκεί που είμαστε και ισχυροί κιόλας. Πάντοτε, αλλά ο στόχος αυτός είναι πρώτον να ενισχυθεί η βιοτεχνία η οποία πραγματικά είναι ποιοτική. Δεν τα αφήσουμε όλα φτιάξει παπούτσι και ό,τι να είναι. Αλλά με συγχωρείτε να βοηθηθεί ώστε να μπορέσει να παράξει και να καλύψει τις τελικές ανάγκες. Το ελληνικό παπούτσι. Βεβαίως. Η ελληνική βιομηχανία. Πάντα ήταν πρώτη. Και βιοτεχνία και το ίδιο και στα ρούχα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο η παραγωγή υφασμού γενικά, αλλά και αυτό το. Γιατί είναι πολύ βασικό το να μπορείς να προσφέρεις τέτοιου τύπου στα βασικά προϊόντα, δηλαδή εναλλακτικές εγχώριες παραγωγής. Ένα μικρό διάλειμμα με τον φοβερό Γρηγόρη Μπιθηκαίου Κότση και επανερχόμαστε φίλες και φίλοι μας για να κλείσουμε την εκπομπή. Φίλες και φίλοι μας, αξίζει τώρα εδώ καθώς κλείνουμε την εκπομπή να μας κάνει μια ανακοίνωση ή ο στρατηγός ή ο Δημήτρης ο Καζάκης για μια βράβευση του πρωθυπουργού μας, του κυρίου Τσίπρα, του Καλικάτζαρου, η οποία βράβευση έχει πολύ ωραίο. Είναι, η βράβευση αυτή έχει γίνει από το Χάρβαρντ, οφείλουμε να το φυσικά να το επισημάνουμε ότι πρόκειται για το Χάρβαρντ και φυσικά είμαι τώρα στο blog, στο daily blog του Χάρβαρντ, της νομικής σχολής του Χάρβαρντ και λέει ποιοι είναι οι 10 χειρότεροι διαπραγματευτές μέσα στο 2015, δηλαδή ποιοι είναι εκείνοι που ακολούθησαν οι 10
χειρότερες διαπραγματευτικές τακτικές μέσα στο 2015. Ποιος είναι ο πρώτος, ο χειρότερος δηλαδή από όλους? Stonewalling the negotiation process, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι εκείνοι που ξεκινήσαν διαπραγμάτευση και τη θανάτωσαν οι ίδιοι? Ποιοι είναι εκείνοι? Έχει 10, τους 10 χειρότερους. Ποιος είναι ο επικεφαλής, ο πρώτος, ο χειρότερος? Αυτός που κάνει τις πιο σκληρές διαπραγματεύσεις. Αυτός δηλαδή που θανάτωσε ο ίδιος τη διαπραγματευτική του τακτική. Ποιος? Ο Μέγας Τσίπρας. Μπράβο του, διαπραγμάτευση. Μιλάμε για τρελά πράγματα και μάλιστα έτσι διαβάζοντας. Δεν είναι παραπολιτικό αυτό. Όχι. Επίσημο του χάρτη. Ναι. Είναι μια έκθεση που βγάζει η νομική σχολή του Harvard, που λέγεται Negotiation Skills, Negotiation Strategies και Negotiation Techniques to help you become a better negotiation. Εκεί λοιπόν εντάσσονται ποιοι είναι οι καλοί και κακοί διαπραγματευτές του προηγούμενου χρόνου. Λοιπόν, ποιοι είχαν τις χειρότερες ικανότητες στρατηγικές και τεχνικές που θανάτωσαν την ίδια την υπόθεσή τους, δηλαδή οι ίδιοι σαν διαπραγματευτές. Και ο πρώτος και κύριος, ο μεγαλύτερος, ο χειρότερος όλων, ο Μέγας Τσίπρας. Όταν σας έλεγα εγώ ότι δεν έκανε ο κερατάς διαπραγμάτευση, ότι αυτό το πράγμα που έκανε ήταν να παραδώσει τη χώρα δια της διαπραγματικής οδού στους εχθρούς της, μου λέγανε διάφοροι, εντάξει μωρέ. Περίμενε, δεν είναι έτσι. Όταν θα το τελειώσει, θα το δεις. Δεν είχε ούτε πλάν Α ούτε πλάν Β. Όχι. Το θέμα δεν είναι μόνο ο χειρότερος από όλους. Δεν είναι το μόνο ο Τσίπρας. Η Ελλάδα πάσχει χρόνια από μια μακράς πνοής εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει. Καλά, όμως επάνω της κάνουν εθνική στρατηγική πρόβλεψης άλλα κράτη. Βεβαίως. Είναι τρομερό αυτό, έτσι. Και με μεγάλη ευκολία το κάνουν. Βεβαίως. Και εδώ θέλει να κάνει, γιατί το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, Δημήτρη, ναι. Είναι αυτό το πράγμα που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Υπάρχουν διάφορα think tanks που είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι επίσημα. Δηλαδή, αν πάει κανείς, ας πούμε, διαβάζει τα πιο γνωστά, μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, το Council on Foreign Relations, το περίφημο που βγάζει και το Foreign Affairs, κάνει τα γεωστρατηγικές αναλύσεις, στρατηγικές αναλύσεις στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ από τα, και παγκόσμια, όχι μόνο, από το 1920, την δεκαετία του 1920. Ναι. Έτσι, τα πιο ισχυρό think tank. Αυτό παράγει υπουργούς εξωτερικών για τις ΗΠΑ μαζικά. Συμβούλους για την NSA, για χαμόζια. Λοιπόν, υπάρχουν και δευτερεύοντα, να το πούμε έτσι. Κανένας δεν κάνει γεωστρατηγική εκτίμηση για την Ελλάδα. Δεν την αναφέρει κανένας. Δεν είναι πάρα πολλέ φορέ. Κανένας. Σε τέτοια κατάντια μας έχουν φέρει οι πολιτικοί που κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Να μας θεωρούν όχι δεδομένους. Παντελώς ασήμαντος. Μια χώρα η οποία έχει τέτοια γεωστρατηγική θέση. Μας κάνουν ό,τι θέλουν δηλαδή. Δηλαδή δεν μας υπολογίζουν καν με τέτοια γεωστρατηγική θέση που θα έπρεπε να είμαστε στην κορυφή των αναλύσεων. Η μόνη εξαίρεση ήταν στις αρχές του μνημονίου, όπου δεν ξέρανε πλέον πώς θα αντιδράσει ο κόσμος και λέγανε, άμα αντιδράσει ο κόσμος, ξέρω εγώ τι πιθανές εξελίξεις μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα. Μόνο τότε, με το που είδανε μετά το 11-12 ότι ο κόσμος κάθεται και ψηφίζει αυτούς τους γελίους, τα απολυμμένα ατομάρια που τους λέω εγώ στις κυβερνήσεις, εξαφανίστηκε η Ελλάδα από τις γεωστρατηγικές αναλύσεις. Είναι δεδομένη. Συζητάτε για τη Βουλγαρία, συζητάτε για την Τουρκία, συζητάτε για την Αλβανία. Δεν είναι τρομερό αυτό? Ναι. Συζητάνε για όλη τη Βόρεια Αφρική, η Ελλάδα σαν μια μαύρη τρύπα στο χάρτη. Είναι δεδομένη. Και μια και με είπαμε για μία πριν 2-3 τέφη, το Foreign Affairs έκανε κεντρική ανάλυση για τις ΗΠΑ, η κατάσταση των ΗΠΑ. Και με το περιοδικό, όποιος το έβλεπε, ακόμη και το εξώφυλλο, είχε μια σκοτεινή εικόνα του Λευκού Οίκου με ένα τάφο μπροστά, λέγοντας το τέλος των ΗΠΑ. Δηλαδή, αυτό το think tank λέει ότι εδώ κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, διαβάζοντας όλο το τέφος, να δω τη γεωστρατηγική τους οπτική ανάλυση και το γιατί είναι τόσο πεσημιστές με αυτή την ιστορία, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι μια άλλη στάξη να το αναλύσουμε. Πουθενά η αναφορά για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ενώ ένας από τους βασικούς λόγους που είναι πεσημιστές είναι η κατάσταση της Ευρωένωσης. Μάλιστα. Εμείς είμαστε οι Πριτάνοι της καταστροφής της Ευρωένωσης. Δηλαδή, εξέχον παράδειγμα για το πού πάει η Ευρωένωση. Έτσι. Σου λέει ότι ένας από τους μεγάλους λόγους που θα χαθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Ευρωένωση. Μάλιστα. Και δεν αναφέρει η Ελλάδα καθόλου.
σαν αντικείμενο γεωστατικής ανάλυσης. Μπορείς να την αφήσεις την Ελλάδα έτσι? Εδώ είναι ερώτημα. Όχι βέβαια, γι' αυτό κάναμε αυτές τις δύο εκπομπές, φίλες και φίλοι μας. Και καθώς κλείνουμε τη σημερινή δεύτερη εκπομπή, να σας θυμίσουμε ότι αύριο μέσα στο ίδιο πνεύμα θα συζητήσουμε για το τι κάνουμε με τις τράπεζες και τι πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί εκεί, και να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα είναι η εθνική μας οικονομία 2 χρόνια μετά την επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα. Φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε. Σας θυμίζουμε την τηλεοπτική εκπομπή σήμερα στις 7 η ώρα, 7 η ώρα στο Contra Channel, Contra Channel. Γρηγόρης και Κυριουτσάκος. Ο Γρηγόρης θα μας μιλήσει με ενδιαφέροντα πράγματα, ενώ την Παρασκευή η σταθερή εκπομπή στις 11.30 του ΕΠΑΜ στο, με Blue, τίτλο, Sky. Στο Blue Sky με τίτλο Δούριος Ήπος. Γεια σας και χαρά σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».